Αρχίζουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κιόλας. Είναι η πρώτη συνάντηση. Όσοι έρχονται τώρα, καλή χρονιά να έχουν και ευλογημένη χριστιανική χρονιά. Γιατί τα πράγματα, όπως βλέπουμε, εξελίσσονται ραγδαία σε όλη την παγκόσμια σκηνή. Και να ξέρετε ότι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, όλα αυτά που γίνονται είναι και οι πνευματικές συνέπειες που πληρώνουμε από την αποστασία μας απέναντι στο Θεό. Το θέμα που έχουμε επιλέξει απόψε είναι για τα αποτελέσματα, μια κριτική πάνω στα αποτελέσματα και τις αποφάσεις της Συνόδου που έγινε το καλοκαίρι, τον περασμένο Ιούνιο στο Κολυμπάρι. Για μένα προσωπικά ήταν μια ψευτοσύνοδος, γιατί εκτός από το ότι έλειπαν 4 πατριαρχία και δεν συμμετείχαν, εκτός από το ότι θα μας τα πει καλύτερα και ο πατήρ Παύλος, ο Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι αρχιμανδρίτης, υπηρετεί στη Μητρόπολη Πειραιώς και είναι στο γραφείο των αιρέσεων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Αν δείτε τις ανακοινώσεις τα τελευταία 2 χρόνια που βγαίνουν από το γραφείο αιρέσεων για πολλά και διάφορα θέματα που άπτονται τις κοινωνίες μας, διαπιστώσετε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από το γραφείο αιρέσεων. Και γίνεται μεγάλη ετοιμασία και βοηθάνε πάρα πολύ και το σεβασμιότατο. Μισό λεπτό. Είμαστε σε μια εκδήλωση, Γιάννη. Γεια. Λοιπόν, και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, νομίζω, να μιλήσει για τα θέματα της Συνόδου, τα οποία πολλοί νομίζουμε ότι είναι κάτι που αφορά τους εκκλησιαστικούς παράγοντες και δεν αφορά, δεν άπτεται σε εμάς. Περισσότεροι χριστιανοί λένε, αυτά τα αποφασίζουν, ξέρεις, οι δεσποτάδες. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Εγώ θα σας πω μόνο μια μαρτυρία του πατρός Βασιλείου του Καρσοκαλυβίτη. Είναι ένας γέροντας ο οποίος κοιμήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Ο πατήρ Βασίλειος, λοιπόν, μου ήρθαν τα γραπτά του 3-4 μήνες πριν από τα πνευματικά του παιδιά για τις συμβουλές, μήπως μπορέσουμε και γράψουμε κάτι. Και γράφουμε τώρα στην εφημερίδα, έχουμε αρχίσει και γράφουμε για τον πατέρα Βασίλειο. Σε κάποια κείμενά του είχε αναφέρει το 2010 ότι όταν, λέει, θα μαζευτούν οι επίσκοποι στην Κρήτη, θα αρχίσουν και τα δεινά, τα μεγάλα δεινά. Θα υποφέρει και το νησί πάρα πολύ. Αυτά έλεγε, αλλά θα υποφέρει και όλη η Ελλάδα. Κοιτάξτε, ο γέροντας τα είπε το 10. Το 2010, όπως ξέρει ο πατήρ Παύλος, δεν υπήρχε απόφαση να γίνει κάποια συνάντηση των επισκόπων ή συνάντηση, πανορθόδοξη συνάντηση στην Κρήτη. Τότε όλα προγραμματίζονταν για να γίνουν το 2016 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ήταν ο προγραμματισμός. Οπότε ο Παπούλης, όταν έλεγε αυτά, του λένε, ποια συνάντηση, δεν υπάρχει συνάντηση στην Κρήτη. Πότε αποφασίστηκε η συνάντηση? Το 2015, για να γίνει το 2016. Τότε με τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη, με την κόντρα της Ρωσίας, με την Τουρκία, είπαν ότι οι Ρώσοι δεν κατεβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και κάποιοι άλλοι, και άλλαξε η έδρα της Πανορθόδοξης Συνόδου και έγινε στην Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του πατρός Βασιλείου του Καρσοκαλυβίτη. Μια δεύτερη, έτσι, μαρτυρία που επιβεβαιώνει. Κοιτάξτε, περνάμε τις καταστροφές που έχει δεχτεί φέτος η Κρήτη. Φέτος. Τις θεομηνίες που έχει δεχτεί είναι πρωτοφανείς. Μας έλεγαν, ας πούμε, άνθρωποι ότι στην Ιερά Πέτρα τα θερμοκήπια πάγωσαν όλα. Έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Άμα ρωτήσετε στη λαϊκή που έρχονται κριτικοί, θα σας μιλήσουν για πολύ μεγάλες ζημιές. Στα Χανιά, πλημμύρες, συνεχώς, σεισμούς συνεχώς γύρω-γύρω από την Κρήτη. Δηλαδή, όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι πήγε στραβά, κάτι έγινε εκεί. Θα μου πείτε, ο Θεός τιμωρεί το νησί, μα δεν το επέλεξε ο Θεός, το επέλεξαν κάποιοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, η παρουσία και μόνο κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι αποφάσισαν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την αλήθεια που πρεσβεύουμε, που είναι ο Θεός μας, αυτό και μόνο αναταράσει τη φύση. Ξέρετε, θα σας το πω διαφορετικά και θα σταματήσω, πατέρα Παύλο, μόνο με αυτό. Όταν εμείς τρώμε κάποια χαλασμένη τροφή, δεν αρχίζει και χαλάει ο οργανισμός μας, όλα παθαίνουμε δηλητηρίαση, αλλάζουν, κυτρινίζουμε, χαλάνε τα πάντα. Έτσι είναι και η φύση. Όταν, λοιπόν, κάτι πάει στραβά απέναντι σε αυτό που ξέρει, αρχίζει και αναταράσσεται. Και σε αντίθεση βλέπουμε τους Αγίους, όπως τον Άγιο Παΐσιο, που η φύση του ήταν ήρεμη δίπλα. Τα φίδια τον υπάκουαν και έκαναν και μετάνοιες.
Και έχουμε και του πατέρα Παπαβασιλείου το έγραφα σήμερα, γι' αυτό σας το λέω. Είχε πάει ένας εισαγγελέας, ο λογοθέτης, ο εισαγγελέας από τη Θεσσαλονίκη, είχε πάει και τον είχε επισκεφτεί. Και εκεί του λέει να σε βοηθήσω, λέει γέροντα, επειδή ήταν μεγάλη ηλικία. Του λέει βγάλε, λέει, αγριόχορτα λίγα από τις δωματιές. Αλλά πρόσεξε, λέει, μην δεις κανένα φίδι και φοβηθείς. Ήξερε ότι ο γέροντας είχε χιούμορ και δεν το θεώρησε ότι. Όταν πήγε, του είπε αστεία. Όταν πήγε εκεί λοιπόν, βγήκε ένα δίμετρο φίδι. Και πάτησε, ούρλιαξε αυτός από το φόβο του και πάτησε δύο ντοματιές. Ευτυχώς λέει, μου χάλασες μόνο δύο ντοματιές και όχι περισσότερες. Πρέπει αυτός είναι φίλος μου, λέει, έρχεται και τρώει. Και του βάζε ένα τενεκεδάκι ο γέροντας και έτρωγε από το τενεκεδάκι το φίδι. Να δείτε πώς ηρεμούν τα πράγματα όταν ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό. Υποτάσσεται η φύση. Γίνεται ένα και υπακούν τα ζώα, τα φυτά, τα πάντα. Έτσι και αναταράσσεται όταν παίρνουν στραβές αποφάσεις. Πόσο μας καλλιεργεί η τύψη που νιώθουμε όταν παραβιάζουμε τον νόμο του Θεού. Όταν ας πούμε, μόνο τις 10 εντολές, τις 10 εντολές να πάρουμε, μία από τις 10 εντολές να πούμε ψέματα, πόσο ελεγχόμαστε μέσα εσωτερικά. Ή όταν δεν είμαστε δίκαιοι απέναντι στον άλλον. Έτσι λοιπόν και στη σύνοδο που έγινε το καλοκαίρι, υπήρξαν πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα, παντελώς αντίθετα και λανθασμένα απέναντι στο πιστεύω μας, στο ορθόδοξο πιστεύω μας. Γι' αυτά λοιπόν θα μας μιλήσει ο πατήρ Παύλος και θα κάνουμε μετά και ένα διάλογο, να δεχτεί ερωτήσεις από όλους σας, ό,τι θέλετε και απορίες θα είναι στη θέση να σας απαντήσει. Γιατί σήμερα αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη, μεγάλη εξέλιξη. Θα περιμένουμε λίγα και ακόμα να έρθουν ένα άτομα, μου τηλεφωνήσατε. Δεν πειράζει, θα ακούσουν, θα κάνει την εισήγηση ο πατήρ Παύλος και θα μπουν στο πνεύμα. Θα μπουν στο πνεύμα. Ναι, καθίστε. Ναι, πατήρ Παύλος, έχετε το λόγο. Κάτσε μέσα, μην έχει και άλλες καρέκλες εδώ βλέπω διαθέσιμες. Ίσως θα μπορούσαν και αυτές να χρησιμοποιηθούν. Ευχαριστώ τον αγαπητό μου Χριστό αδελφό, τον κύριο Διονύση Μακρύ, δημοσιογράφο, θεολόγο και διευθυντή της εφημερίδος Στήλος Ορθοδοξίας, για την τιμή να με προσκαλέσει να μιλήσω στην αγάπη σας, στην αποψινή αυτή σύναξη. Με παρακάλεσε να σας ομιλήσω για αυτή τη σύνοδο που έγινε, όπως γνωρίζετε, πριν από περίπου 8 μήνες, περί τα τέλη Ιουνίου του 2016, στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Καταρχήν, το θέμα αυτό της συνόδου είναι ένα τεράστιο θέμα και, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να το εξαντλήσουμε σε όλες τις πτυχές. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία από τότε που περατώθηκε, μάλλον να πω από, και από πριν ακόμη, προτού γίνει η σύνοδος αυτή, εγγράφησαν πάρα πολλά και συνεχίζει το θέμα αυτό να βρίσκεται στην κορυφή της εκκλησιαστικής επικαιρότητας. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα, με τη χάρη του Θεού και τις προσευχές σας, να σας δώσω μια βασική και στοιχειώδη ενημέρωση γύρω από τη σύνοδο αυτή και στη συνέχεια, όπως είπε και ο κύριος Διονύσης, θα έχουμε και κάποια συζήτηση για να απαντήσουμε κατά το δυνατόν στα ερωτήματά σας. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνω πρώτα μερικές γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθώ, χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, γύρω από τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου αυτής, γύρω από τις σχέσεις της Συνόδου της Κρήτης με τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους, γύρω από τα θέματα που συζητήθηκαν ή που δεν συζητήθηκαν, ενώ θα έπρεπε να είναι στον κατάλογο της θεματολογίας, γύρω από τις αποφάσεις που έλαβε η Σύνοδος αυτή, εντός εισαγωγικών πάντα, η λέξη Σύνοδος, έτσι. Ποιες ήταν οι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, τραγικές συνέπειες αυτής της Συνόδου και τέλος ποιο είναι το χρέος μας. Αυτό είναι το διάγραμμα της ομιλίας. Ξεκινάω λοιπόν με τα πρώτα εισαγωγικά. Η Σύνοδος της Κρήτης έχει μία προϊστορία πολλών δεκαετιών. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τέθηκε θέμα συγκροτήσεως Συνόδου Οικουμενικών Προδιαγραφών σε Πανορθόδοξο Συνέδριο που συνεκλήθη το 1923 στην Κωνσταντινούπολη επί Πατριαρχίας του τότε γνωστού Μασόνου Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη. Έκτοτε, η μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, εντός εισαγωγικών, η οποία θα επέχει θέση Οικουμενικής Συνόδου, θα γίνει όραμα και ελπίδα,
πόθος και προσδοκία επί 92 συναπτά χρόνια. Ένα όραμα που έγινε μεν πραγματικότητα μόλις το 2016, χωρίς ωστόσο η σύνοδος αυτή να έχει, όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, όλα εκείνα τα στοιχεία και τα γνωρίσματα που την αναδεικνύουν ως μία αληθινή Ορθόδοξη Σύνοδο και ως συνέχεια των Αγίων και Μεγάλων Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας μας. Αντίθετα, μάλιστα, χαρακτηρίστηκε από πολλούς αρχιερείς, κορυφαίους θεολόγους, ως ψευδοσύνοδος. Στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής της Συνόδου, συγκροτήθηκαν 4 πανορθόδοξες διασκέψεις και 5 προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις, σύνολο 9 διασκέψεις, με εργώδεις προετοιμασίες και διαβουλεύσεις και με πολλές προπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχω γράψει μια σχετική μελέτη, είναι αυτή εδώ. Έχω μερικά διαθέσιμα έντυπα, τα οποία μπορείτε να τα πάρετε, βέβαια δεν επαρκούν για όλους, αλλά μπορείτε κάποιοι που θα τα πάρετε θα να, τα, στο τέλος και να τα αντι, όποιος θέλει να πάρει για τη Σύνοδο, τη θεματογραφία της Συνόδου. Έχουμε βγάλει 2 βιβλία από την ημερίδα που διοργανώθηκε πέρυσι στη Μητρόπολη Πειραιώς. Εκεί αναφέρονται πάνω στα θέματα της Συνόδου, προκαταβολικά τι θέματα ήταν και γιατί δεν πρέπει να συζητηθούν κάποια από αυτά, γιατί είναι σε λάθος πορεία. Θα μπορείτε να το διαβάσετε. Αυτή η μελέτη που έχω γράψει έχει τίτλο «Η προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, πιστή διάκονος του Πανερετικού Οικουμενισμού». Την είχαμε δημοσιεύσει προτού να συγκροτηθεί η Σύνοδος και στην οποία μπορεί κανείς να βρει όλες τις φάσεις προετοιμασίας της εν λόγω ψευδοσυνόδου. Μόλις πριν από ένα χρόνο, περίπου στις 23 Μαρτίου του 2016, διοργάνωσαν Ιερές Μητροπόλεις Πειραιώς, Γλυφάδος, Κυθύρων, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως και η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών μια ημερίδα πανορθοδόξου εμβελίας, στην οποία εκφράστηκαν φόβοι και ανησυχίες ότι η μέλουσα να συγκληθεί αυτή η Σύνοδος δεν θα είναι γνήσια Ορθόδοξη Σύνοδος, αλλά μια οικουμενιστική ψευδοσύνοδος. Τα πρακτικά αυτής της ημερίδος και τα πορίσματα είχε την καλοσύνη ο αγαπητός μας αδελφός ο κύριος Μακρής να τα εκδώσει ιδίες δαπάνες, με δικές του δαπάνες, στις εκδόσεις Αγαθός Λόγος. Έχουν κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα, μάλιστα σε κάποια φύλλα της εφημερίδος έχουν μπει και ως ένθετο. Και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που εμείς βέβαια ως Μητρόπολη Πειραιώς δεν είχαμε τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε στην έκδοση των πρακτικών. Να πω και κάτι, πατέρα Παύλο, ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Να φανταστείτε το ότι τη συζητή του στις διασκέψεις, θα σας πω μόνο στο Φεβρουάριο του 2015 που έγινε στο Σαμπεζί της Γενέβης μια προσυναδική, η προτελευταία νομίζω προσυναδική συνάντηση πανορθόδοξη. Εκεί ετέθη θέμα από τους Έλληνες Ορθοδόξους εκπροσώπους, από εδώ από την Ελλάδα υπήρχε πρωτοστάτησαν οι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Μεσσηνίας, να εκφραστεί θετικά, δηλαδή να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τις κοινότητες των ομοφιλοφίλων. Ήταν και αυτά, βέβαια. Λοιπόν, αντέδρασαν τότε οι Σλάβοι. Σας λέω το Φεβρουάριο του 2015, αντέδρασαν οι σλαβικές εκκλησίες, δηλαδή η Σερβία, η Ρωσία και όλη και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, και αμέσως το μάζεψαν και δεν γράφτηκε και στα πρακτικά. Ενώ είχαν διασωθεί οι διάλογοι, γιατί είχαν διαρρεύσει αυτούς οι διάλογοι. Τότε είχαν πρωτοστατήσει γι' αυτόν να εκφράσουμε την συμπάθειά μας απέναντι σε αυτές τις κοινότητες. Είχε πρωτοστατήσει ο Περγάμου Μητροπολίτης εκ μέρους του Πατριαρχείου και οι δυο δικοί μας εδώ, ο Μεσσηνίας και ο Δημητριάδος. Μάλιστα. Δυστυχώς, όπως... Εμένα μου αρέσει να τα λέω με το όνομα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς είναι, μήπως τον δούμε τον άλλον απέναντι και τον ρωτήσουμε. Δυστυχώς, λοιπόν, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι ανησυχίες μας επαληθεύτηκαν.
Μια απλή αντιπαραβολή των χωρισμάτων της ημερίδος με όσα αποφασίστηκαν, ελέγχθηκαν και πράχθηκαν στη Σύνοδο της Κρήτης αποδεικνύουν το λόγο του αληθές. Τις προβλέψεις της ημερίδος επιβεβαίωσε και ένα πλήθος από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στα μαζικά μέσα ενημερώσεως από αρχιερείς, από τη σύναξη κληρικών και μοναχών, από χριστιανικά σωματεία, από οργανώσεις, από κληρικούς, καθηγητές θεολογικών σχολών και άλλων σχολών, αγιορείτες μοναχούς και άλλους φορείς. Οι παραπάνω ευστοχότατες, θα λέγαμε άριστες δημοσιεύσεις, αναλύουν, εκτιμούν και αξιολογούν τις επιμέρους πλευρές και παραμέτρους αυτής της Συνόδου και όλες μαζί συγκλίνουν σε ένα γενικό συμπέρασμα ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως την ονόμασαν οι θειασότες της, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία ψευδοσύνοδος τύπου Φεράρας Φλωρεντίας. Τα 8 κείμενα που εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Σύνοδο, δηλαδή τα 6 προσυνοδικά συν το μήνυμα και η εγκύκλειος της Συνόδου, έτυχαν επιμελούς και εις βάθος μελέτης και δέχθηκαν αυστηρή κριτική. Μεταξύ αυτών που έκαναν αυστηρή κριτική ήταν και ο κύριος Διονύσης, ο οποίος και αυτός έχει δημοσιεύσει αρκετά γύρω από τη Σύνοδο. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένοι κληρικοί και ακαδημαϊκοί θεολόγοι, οι οποίοι προσπάθησαν με δημοσιεύματά τους να περισσώσουν το κύρος αυτής της Συνόδου και να την παρουσιάσουν ως Ορθόδοξη Σύνοδο, αλλά ανασκευάστηκαν από άλλες μελέτες και δημοσιεύσεις με αδιάσυστα και ακλόνητα επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας πούμε τώρα λίγα λόγια γύρω από τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας αυτής της Συνόδου. Σχετικά με τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου της Κρήτης, το πρώτο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Σύνοδος αυτή στερείται κανονικότητος και νομιμότητος. Και τούτο γιατί συγκλήθηκε κατά παράβαση του κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας που υπογράφτηκε κατά τη σύναξη των προκαθημένων που έγινε τον Ιανουάριο του 2016. Ο εν λόγω κανονισμός λειτουργίας, μεταξύ των άλλων, προέβλεπε ότι η Σύνοδος, ανοίγω εισαγωγικά, συγκαλείται υπό της αυτούθειας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, συμφρονούντων και των μακαριωτάτων προκαθημένων πασών των υποπάντων ανεγνωρισμένων κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στο άρθρο 1 το λέει αυτό. Αλλά όπως είναι γνωστό, 4 αυτοκέφαλες εκκλησίες της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Αντιόχειας ζήτησαν την αναβολή αυτής της Συνόδου με σκοπό την εκ νέου μελέτη των προσυνοδικών κειμένων επειδή παρατήρησαν συνοδικά ότι περιείχαν αντιφάσεις, ασάφειες και κακόδοξες διατυπώσεις. Επειδή όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τελικά οι 4 αυτές εκκλησίες δεν έλαβαν μέρος στη Σύνοδο. Δεύτερον, η Σύνοδος είχε σοβαρότατο έλλειμμα συνοδικότητος, διότι πρώτον, δεν συμμετείχαν σε αυτήν όλοι οι επίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας παγκοσμίως, αλλά μόνον 24 επίσκοποι από κάθε τοπική αυτοκέφαλη εκκλησία. Δηλαδή, από το σύνολο των 800 επισκόπων περίπου, που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες παγκοσμίως, συμμετείχαν μόλις 156 επίσκοποι. Δηλαδή ένα μικρό ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 19,5% του συνολικού αριθμού των επισκόπων παγκοσμίως. Και δεύτερον, στις συνοδικές αποφάσεις υιοθετήθηκε το σχήμα «Μία ψήφος, μία εκκλησία», που σημαίνει ότι οι κληθέντες να συμμετάσχουν στη Σύνοδο, επίσκοποι, ήταν απλώς διακοσμητικά στοιχεία. Δεν είχαν το δικαίωμα ψήφου. Αποφασιστική ψήφο είχαν μόνον οι 10 παρόντες προκαθήμενοι. Πράγμα το οποίο βέβαια προσβάλλει και την ισότητα των επισκόπων, διότι μεταβάλλει τους προκαθημένους από πρώτους μεταξύ ίσων σε πρώτους άνευ ίσων. Σε πάπες τρόπον την να. Αυτοί αποφασίζουν και διατάζουν. Οι άλλοι επίσκοποι πήγαν απλώς ως οι συνοδείες των προκαθημένων. Για παράδειγμα,
Να σας πω ότι η Εκκλησία της Σερβίας ήταν 24 μέλη, 24 επίσκοποι και ο προκαθήμενος. Οι 17 δεν υπέγραψαν. Δηλαδή η πλειονότητα. Εν τούτης, επειδή υπέγραψε ο πρώτος, ο πατριάρχης τους, θεωρήθηκε ότι συμφωνεί με τη Σύνοδο. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, να πούμε λίγα λόγια για τις σχέσεις της Συνόδου της Κρήτης με τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Η Σύνοδος της Κρήτης δεν έχει τίποτα κοινό με τις προηγούμενες Ορθόδοξες Συνόδους της Εκκλησίας, όχι μόνον εξαιτίας της μη συμμετοχής όλων των επισκόπων, το ότι δεν συμμετείχαν δηλαδή όλοι οι επίσκοποι, είναι μια πρωτοφανής καινοδοξία που είναι άγνωστη στη κανονική και συνοδική παράδοση της Εκκλησίας μας. Για πρώτη φορά δηλαδή, τον 21ο αιώνα, μέσα στην Εκκλησία μας, επιχειρείται αυτή η καινοτομία. Λοιπόν, όχι μόνο εξαιτίας λοιπόν του απαραδέκτου τρόπου συγκροτήσεως της Συνόδου αυτής, εξαιτίας της μη συμμετοχής όλων των επισκόπων και του εξίσου απαραδέκτου τρόπου, του τρόπου λήψεως των αποφάσεων, το είπαμε προηγουμένως, αποφασιστική ψήφο είχαν μόνο οι 10 προκαθήμενοι. Και αυτό είναι μια καινοτομία πρωτοφανής, που δεν την βρίσκουμε στα πρακτικά των οικουμενικών συνόδων της Βυζαντινής περίοδου. Ναι. Αλλά επιπλέον δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Πρώτον, διότι η Σύνοδος της Κρήτης, προσέξτε το αυτό, καμία αίρεση δεν επεσήμανε ούτε καταδίκασε. Όπως είναι γνωστό, όλες οι οικουμενικές σύνοδοι συνεκαλούνται πρωτίστως και κυρίως για να καταδικάσουν αιρέσεις της εποχής τους. Η σύνοδος αυτή όχι μόνο δεν επεσήμανε ούτε καταδίκασε καμία σύγχρονη αίρεση, η λέξη αίρεση είναι άγνωστη στα κείμενά της, αλλά αντίθετα μάλιστα κατοχύρωσε και νομιμοποίησε συνοδικά την πανέρεση του οικουμενισμού και αναγνώρισε ως εκκλησίες τους ετεροδόξους. Και όταν λέμε ετεροδόξους εννοούμε, ξέρετε, έτσι, παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες κλπ. Δεύτερον, στις οικουμενικές συνόδους κάθε επόμενη σύνοδος επεκύρωνε τις δογματικές αποφάσεις όλων των προηγουμένων. Δηλαδή η δεύτερη επεκύρωσε τις αποφάσεις της πρώτης. Η τρίτη τις αποφάσεις της δευτέρας και της πρώτης. Η τέταρτη τις αποφάσεις της τρίτης, της δευτέρας και την πρώτης και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε όλες οι οικουμενικές σύνοδες να είναι μια αλυσίδα, αλληλένδετες μεταξύ τους, σαν να αποτελούν συνεδρίες μιας και της αυτής συνόδου. Εδώ τώρα στη Σύνοδο της Κρήτης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους, καμία από τις δογματικές αποφάσεις των προγενεστέρων 9 οικουμενικών συνόδων, διότι περί 9 ομιλούμε τώρα, αφού αναγνωρίστηκαν οι 8η επί Μεγάλου Φωτίου το 789 και η 9η επί Αγίου Γρηγορίου του Πάλαμα 1451, καμία από τις δογματικές αποφάσεις δεν επεκύρωσε πρωτοφανής καινοτομία και αυτή. Προσέξτε να δείτε πόσες κατά συρροήν δηλαδή παραβάσεις έχουμε η μία μετά την άλλη. Εδώ έχουμε και το ψέμα του κειμένου προς το λαό που λέει ότι επικυρώθηκε. Ναι, ναι, θα το δούμε και παρακάτω και αυτό. Όλες οι οικουμενικές σύνοδοι διακηρύσουν ότι ακολουθούν το σταθερό ορθόδοξο αξίωμα επόμενη της Αγίας Πατράς. Και ότι δεν καινοτομούν, αυτά λένε στα πρακτικά τους όλες οι σύνοδοι της Βυζαντινής περίοδου, δεν προσθέτουν ούτε αφαιρούν κάτι από όσα καθόρισαν οι προηγούμενοι Άγιοι Πατέρες. Η Σύνοδος της Κρήτης τα άλλαξε όλα και στον τρόπο συγκλήσεως και λειτουργίας και σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως για να μην τα επαναλαμβάνω, επιπλέον διέσπασε την ενότητά της με τις προηγούμενες συνόδους και επομένως είναι ολοφάνερα μια άλλου είδους σύνοδος
ένα διαφορετικό είδος συνόδου, όπως με ειλικρίνεια και κάφηση παραδέχθηκε μέσα στη σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κύριος Αναστάσιος, ο οποίος το είπε έτσι με ομό τρόπο, δεν είναι, λέει, και δεν τράπηκε να το πει, δηλαδή. Δεν είναι, λέει, αυτή η σύνοδος όπως η προηγούμενη. Έχει κάτι διαφορετικό. Το είπε πάντως με ειλικρίνεια. Και πράγματι, η σύνοδος αυτή δεν είναι ορθόδοξη σύνοδος, αλλά μια οικουμενιστική ψευδοσύνοδος. Είναι μια σύνοδος όχι της Εκκλησίας, αλλά της πανερέσεως, του οικουμενισμού και της νέας εποχής. Ας έρθουμε τώρα στη θεματολογία. Η σύνοδος της Κρήτης ασχολήθηκε με 6 θέματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η ορθόδοξη διασπορά. Δεύτερον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Τρίτον, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερα. Τέταρτον, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού. Πέμπτον, η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Και έκτο, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Από τα παραπάνω θέματα, το πρώτο αναφέρεται στον τρόπο κανονικής οργανώσεως και συγκροτήσεως των εκκλησιών που υπάρχουν στην Ορθόδοξη Διασπορά. Έτσι. Τι είναι η Ορθόδοξη Διασπορά, το ξέρετε όλοι σας. Έχουμε Ορθοδόξους που σήμερα κατοικούν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Δυτική Ευρώπη, έτσι. Και αυτές αποτελούν Ορθόδοξες μειονότητες. Όλοι αυτοί μπορεί να είναι Έλληνες, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι, και έχουν δικές τους ορθόδοξες κοινότητες. Λοιπόν, πώς θα συγκροτηθούν τώρα αυτές οι κοινότητες, αυτές οι Μητροπόλεις, γιατί κάθε μια, ας πούμε, η Ρουμανική Φερρυππίν έχει δικό της Μητροπολίτη, η Σερβική πάλι δικό της Μητροπολίτη, που μεριμνά για το πίμνιο των Σέρβων, η άλλη για το πίμνιο των Ρουμάνων. Ένα πολύ ακαθόδες θέμα, με το οποίο ασχολήθηκε η σύνοδος αυτή και κατέληξε στην απόφαση να συγκροτηθούν οι λεγόμενες επισκοπικές συνελεύσεις. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ζητήσει κάποια τοπική εκκλησία την αυτονομία της από την αυτοκέφαλη εκκλησία στην οποία υπάγεται. Και τα δύο αυτά θέματα είναι νομοκανονικής φύσεως, δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα σύναξή μας. Το τρίτο θέμα που αφορά την νηστεία είναι ένα θέμα λελειμμένο από την Εκκλησία, η οποία έχει... Πω, να μείνουμε στο δεύτερο. Υπήρχε λίγο ή, ξέρετε ότι μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τη λεγόμενη στην Ελλάδα, δεν έχουμε ένα ενιαίο διοικητικό καθεστώς. Έχουμε την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία είναι αυτόνομη. Έχουμε τα Δωδεκάνησα που υπάγονται στο Πατριαρχείο απευθείας. Έχουμε το καθεστώς του Αγίου Όρους που είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε το καθεστώς των λεγόμενων Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, το οποίο είναι η Μητροπόλη της Βορείου Ελλάδος. Και έχουμε και τις Παλαιές Μητροπόλεις που είναι κάτω από τη Θεσσαλία και κάτω, που ανήκουν στην παλαιά λεγόμενη Ελλάδα που είχε ελευθερωθεί πρώτο. Λοιπόν, έχουμε, όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά καθεστώτα. Ναι. Λοιπόν, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιεραρχία, έχει ζητήσει να μην αλλάξει ο Πατριαρχικός Τόμος του 28, γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργούσε ως ο πνευματικός ηγέτης των Μητροπόλεων της Βορείου Ελλάδος, λόγω του Πατριαρχικού Τόμου. Πήγε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάλεσε ο ίδιος τον Πάπα στη Λέσβο, χωρίς την άδεια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας. Και όταν το ανακοίνωσε στην Εκκλησία της Ελλάδος, έτρεχε ο καημένος ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος και η Σύνοδος να ταμπαλώσουν τα πράγματα και να πούνε ότι εκείνοι τον κάλεσαν τον Πάπα, για να μην φανεί η σπίδηση ότι υπάρχει το Πατριαρχείο. Η Ιεραρχία, λοιπόν, της Εκκλησίας της Ελλάδος τον περασμένο Μάιο αποφάσισε να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το καθεστώς, λέγοντας ότι το Πατριαρχείο θα πρέπει να γραφτεί ότι δέχεται την αυτονομία και ότι δεν επεμβαίνει. Ο Πατριάρχης δεν το θέλησε να τον... δεν απέρριψε την πρόταση της Ιεραρχίας και έκανε μια δημόσια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα ξαναεπέμβει στα θέματα διοικήσεως
των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Αυτό όμως πάντοτε θα το κάνει και η δήλωση τον δεσμεύει εφόσον είναι αυτός Πατριάρχης, δεν θα δεσμεύει τον επόμενο Πατριάρχη. Μάλιστα. Το λοιπόν, έκανε αυτό για να καταλάβει ναι. πώς γίνονται έτσι τα πράγματα μέσα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά. Τώρα, το θέμα, το τρίτο θέμα που αφορά την νηστεία είναι ένα θέμα υπαλλελειμμένο, διότι η Εκκλησία μας έχει ήδη αποφανθεί γύρω από το θέμα της νηστείας με ιερούς κανόνες, οικουμενικών και άλλων συνόδων που έχουν διαχρονική ισχύ και επομένως δεν θα χρειαζόταν να μπει στον κατάλογο της θεματολογίας. Και αυτό πήγαν να το αλλάξουν, πατέρα. Έκαναν κάποιες αλλαγές, βέβαια δειλά-δειλά, δεν τόλμησαν να κάνουν έτσι καραμπινάτες, θα λέγαμε έτσι, αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησαν με πλάγιο τρόπο να πούν ότι να εκμεταλλευτούν δηλαδή την αρχή της οικονομίας, η οποία υπάρχει βέβαια, αυτή η αρχή της οικονομίας στο θέμα της νηστείας, μέσα στους ιερούς κανόνες, που προβλέπει την κατάλυση της νηστείας όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ασθένειας. Και μέσα στην ασθένεια θα βάλουν, μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, περιπίν μια γυναίκα εγκυμονούσα. Δεν μπορεί να τηρήσει, διότι βρίσκεται σε μια κατάσταση, ειδική κατάσταση. Και άλλες περιπτώσεις. Αυτοί επεξέτειναν τώρα αυτή την αρχή της οικονομίας και σε άλλες περιπτώσεις και είπαν διάφορα πράγματα. Να πούμε όμως και αυτό σε μια προσυνοδική διάσκεψη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο τότε Μακαρίτης, Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, είχε προτείνει, και αυτό έχει γραφτεί στα πρακτικά και ίσως πολλοί δεν το ξέρουν γιατί δεν ασχολούνται, να μειωθούν οι 40 μέρες στις 10. Όχι, μετά δεν το βάλανε αυτό όμως. Αυτό λοιπόν αντέδρασαν και πάλι οι Ισλαμικές εκκλησίες. Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να γίνουν 10 μέρες, δηλαδή να αρχίζει από τον Λαζάρο, ας πούμε, η νηστεία μέχρι το Πάσχα. Αυτά λοιπόν δεν τα βάλανε γιατί αντέδρασαν πάλι οι Σλάβοι. Αντέδρασαν οι Σλάβοι και παρέμεινε η νηστεία έτσι και το ξεπέρασαν. Το τέταρτο θέμα το οποίο αναφέρεται στο Ισραήλ. Αυτό το λέω γιατί δείχνει τη σύνδεση με τον οικουμενισμό. Μόνο να μου δώσετε την ευκαιρία να τα ολοκληρώσω την ομιλία μου και μετά ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Διότι έτσι χάνω τον ιρμό της σκέψης μου. Το τέταρτο θέμα το οποίο αναφέρεται στο μυστήριο του γάμου γίνεται λόγος μεταξύ άλλων και στους μεικτούς γάμους, για τους οποίους βέβαια θα κάνουμε λόγο παρακάτω. Το πέμπτο θέμα διαπραγματεύεται με πολλά επιμέρους θέματα που είναι πρώτον το θέμα της Ιεραποστολής, δεύτερον η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, τρίτον περί ελευθερίας και ευθύνης, τέταρτον περί ειρήνης και δικαιοσύνης, πέμπτον η ειρήνη και η αποτροπή του πολέμου, έκτον η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των διακρίσεων, έβδομον η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης εν διακονία, όγδον η οικολογική κρίση, και τέλος ένατον η στάση της Εκκλησίας σε θέματα βιοειθικής. Θα αναφερθούμε σε ορισμένα από αυτά παρακάτω. Τέλος, το έκτο θέμα που αναφέρεται στις σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς το λοιπό χριστιανικό κόσμο, προσπαθεί να προσδιορίσει τις σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τους ερτεροδόξους χριστιανούς. Το θέμα αυτό ήταν το σημαντικότερο από όλα, ήταν θα λέγαμε η καρδιά της ψευδοσυνόδου. Και τούτο επειδή έχει δογματικό περιεχόμενο. Γύρω από το θέμα αυτό θα κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά αμέσως παρακάτω. Ας έρθουμε τώρα να πούμε λίγα λόγια για τις συνοδικές αποφάσεις που πήρε αυτή η σύνοδος. Κορυφαίοι θεολόγοι της εποχής μας και ολόκληρες τοπικές εκκλησίες, όπως αυτές της Βουλγαρίας και της Γεωργίας, μετά από μελέτη των συνοδικών κειμένων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς η Σύνοδος της Κρήτης δεν έλαβε ορθόδοξες αποφάσεις. Το δογματικού περιεχομένου κείμενο με τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο» νομιμοποιεί συνοδικά αντί να καταδικάσει και θεσμοθετεί τον οικουμενισμό. Αντί να ανανεώσει δηλαδή την καταδίκη των ετεροδόξων οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ως αιρετικοί από πάμπολες συνόδους, καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας Χιλιετίας, αρχής γενομένης από την 8η Οικουμενική επί Μεγάλου Φωτίου, που καταδίκασε το Φιλιόκβε και μετά και το Πρωτίου και μετά όλες οι επόμενες ήταν... Πιο μπροστά με τους μονοφυσίτες, τον 4ο αιώνα. Καλά, έχουμε και εκεί. Και από τη Δεύτερη Οικουμενική, που η Δεύτερη καθιέρωσε
να μην επιτρέπετε να προστίθετε τίποτα ούτε να αφαιρείτε από το σύμβολο της πίστεως, είπαν τότε. Αλλά το φιλιόγκβε τι είναι, μια προστίκη είναι. Άρα και εκείνοι παραβαίνουν και τις αποφάσεις της Δευτέρας. Καλά, να το πάρουμε πιο πίσω, φυσικά όλα αυτά είναι όπως πολύ σωστά. Τέταρτο. Ναι. Ναι, η δεύτερη πότε συγκροτεί, τέταρτος αιώνας. Σωστά. Λοιπόν, συγκεκριμένα εισήγαγε μια αιρετική εκκλησιολογία, δηλαδή μια αιρετική διδασκαλία περί εκκλησίας, στην οποία οι ετερόδοξοι αιρετικοί για πρώτη φορά στην ιστορία της εκκλησίας μας αναγνωρίζονται ως εκκλησίες. Η ορθή πρόταση την οποία κατέθεσε η Εκκλησία της Ελλάδος στη Σύνοδο της Κρήτης να μην γίνει δεκτός ο όρος Εκκλησία στους ετεροδόξους συνάντησε λυσόδια αντίδραση και απορρίφθηκε με ανιστόρητες, αθεολόγητες και παράλογες αντιπροτάσεις τις οποίες υιοθέτησε άγνωστο πώς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που δεν υποστήριξε όπως όφιλε την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος που έγινε το Μάιο του 2016. Όπως πολύ εύστοχα επεσήμανε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος σε εκτενέστατη θεολογική παρέμβαση την οποία κατέθεσε στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Σύνοδο που έγινε στις 23 και 24 Νοεμβρίου του 2016, η νέα αυτή πρόταση, λέει ο Ναυπάκτου, της πλειοψηφίας της αντιπροσωπείας μας, αφενός μεν απομακρύνεται από την ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας μας, αφετέρου δε είναι κακόδοξη και αντορθόδοξη. Βλέπετε, το λέει σαφέστατα. Και αποδεικνύει συνέχεια με αδιάσυστα θεολογικά επιχειρήματα ότι, ανοίγω εισαγωγικά, ή θα υπάρχει εκκλησία χωρίς αιρετικές διδασκαλίες, η οποία σώζει τους ανθρώπους, ή θα είναι αιρετική ομάδα, η οποία δεν μπορεί να αποκαλείται εκκλησία. Το να ενώνονται οι δύο αυτές λέξεις, ετερόδοξη και εκκλησία, σε μια ενότητα και η μία να είναι κοσμητικό επίθετο της άλλης, είναι γεγονός εσφαλμένο, γιατί τότε εμπέζονται και οι ετερόδοξοι και οι ορθόδοξοι. Στη θεολογική του ανάλυση παρουσιάζει και αποδεικνύει ότι η παραπάνω κακόδοξη διατύπωση προέρχεται από την αιρετική προτεσταντική θεωρία περί αοράτου και ορατής εκκλησίας. Η νέα αυτή πρόταση, δηλαδή με την οποία γίνεται αποδεκτός ο όρος ετερόδοξη εκκλησία, εκφράζει την προτεσταντική άποψη περί αοράτου και ορατής εκκλησίας που είναι μια νεστοριανική εκκλησιολογία. Ωστόσο δεν είναι μόνο η αναγνώριση της εκκλησιαστικότητας του ετεροδόξους ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η Σύνοδος της Κρήτης εξέπεσε και κατάντησε μια ψευδοσύνοδος. Είναι και όσα κακόδοξα αποδέχθηκε σχετικά με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών που φυσικά δεν είναι ούτε Συμβούλιο Εκκλησιών, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε Παγκόσμιο Συμβούλιο των Αιρέσεων και ειδικότερα με όσα παραδέχθηκε σχετικά με την δήλωση του Τορόντο. Θα πούμε παρακάτω για αυτή τη δήλωση. Γύρω από το θέμα αυτό, ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου, στην Οσάνο Θεολογική Παρέμβασή του, κάνει μια εκτενή θεολογική ανάλυση στην οποία αποδεικνύει ότι η δήλωση του Τορόντο, τι λέει τώρα αυτή η δήλωση του Τορόντο, λέει ότι οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί μέλος της ιδίας του Εκκλησίας. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο από ορθοδόξο απόψεως. Γιατί γίνεται μία διάκριση μεταξύ της Εκκλησίας του Χριστού και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σαν να είναι κάτι άλλο η Εκκλησία του Χριστού, κάτι το ζητούμενο, έτσι. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι κάτι άλλο από την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει τώρα εδώ η δήλωση του Τορόντο, αποδέχονται όλες οι εκκλησίες, και όταν λέμε εκκλησίες, οι προτεσταντικές παραφιάδες, 300-400, πόσοι είναι αυτοί εκεί μέσα. Αυτές λοιπόν όλες οι παραφιάδες και δυστυχώς κατά απαράδεκτο τρόπο συμμετέχουμε και εμείς, παραδεχθήκαμε και συμφωνήσαμε με αυτούς τους προτεστάντες αυτή την πρόταση που είναι απαράδεκτη από ορθόδοξο απόψεως. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία
που την ονομάζουν αυτοί ως Εκκλησία του Χριστού, για μας ταυτίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι για μας η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνον αυτή. Καταλάβετε, εκεί κάνουν μια διάκριση. Λοιπόν, ένα διαχωρισμό. Και λέει τώρα ο Ναυπάκτου, στη Σύνοδο της Κρήτης κυριαρχούσαν η θεωρία των κλάδων, έτσι προτεσταντικής προελεύσεως, η βαπτισματική θεολογία και κυρίως η αρχή της περιεκτικότητος, δηλαδή η διολίσθηση από την αρχή της αποκλειστικότητος στην αρχή της περιεκτικότητος. Τι είναι τώρα αυτή η αρχή της αποκλειστικότητος και ποια είναι η αρχή της περιεκτικότητος? Η αρχή της αποκλειστικότητος είναι αυτό που είπα. Εμείς αποκλειστικά οι Ορθόδοξοι διεκδικούμε για τον εαυτό μας ότι μόνον εμείς είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ενώ το αντίθετο λέει η αρχή της περιεκτικότητος. Οι Προτεστάντες δέχονται την αρχή της περιεκτικότητος. Αποδεχόμενη την δήλωση του Τορόντο, διολισθαίνουμε, λέει ο Ναυπάκτου, και απαρνούμεθα, έτσι, απορρίπτουμε αυτήν την αρχή της αποκλειστικότητος, αυτό που σας είπα προηγουμένως, και δεχόμεθα την αρχή της περιεκτικότητος. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η Σύνοδος, συγγνώμη, η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών, η οποία σε κείμενό της με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή ομολογία για τη Σύνοδο της Κρήτης» αναφέρει τα εξής. Η αποφυγή από τη Σύνοδο της Κρήτης να κρίνει τα κείμενα των θεολογικών διαλόγων και τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ενώ αντίθετα επαινεί και τα δύο, σημαίνει ότι ουσιαστικά εγκρίνει ότι οι παπικοί έχουν χάρη, μυστήρια, ιεροσύνη, αποστολική διαδοχή και ότι εμείς, όταν είμαστε χωρισμένοι από τους μονοφυσίτες, τους παπικούς και τους προτεστάντες, δεν μπορούμε να είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και βέβαια εδώ κάνει αναφορά, το κείμενο αυτό κάνει αφορά σε ορισμένα συγκεκριμένα κείμενα, τα οποία, όπως είναι το κείμενο του Μπαλαμάντ το 1993, που παραδεχθήκαμε εμείς από κοινού με τους παπικούς στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου, ότι δεν είμαστε μόνον εμείς οι αποκλειστικά η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, ότι και η παπική είναι εκκλησία και έχουν χάρη, έχουν μυστήρια, έχουν αποστολική διαδοχή. Αυτά παραδεχθήκαμε. Καταλάβατε. Μετά έχουμε το κείμενο του Πουσάν που έγινε εκεί στην Κορέα, του Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία το 2006, του Πουσάν έγινε τώρα πρόσφατα το 2013, και της Ραβένας το 2007. Όλα αυτά τα κείμενα είναι προβληματικά κείμενα, έχουν κακόδοξες θέσεις οι οποίες δεν απηχούν την παράδοση και την πίστη της Εκκλησίας μας, και ενώ θα έπρεπε τώρα η Σύνοδος αυτή να τα πάρει όλα αυτά τα κείμενα και να πει τι είναι αυτό το κείμενο του Μπαλαμάν, τι λέει μέσα, απαράδεκτο, απορρίπτεται, τι λέει το άλλο, απορρίπτεται, τι λέει το άλλο, απορρίπτεται. Αντί λοιπόν να τα απορρίψει όλα αυτά τα κείμενα, σιωπηρά, προσέξτε, σιωπηρά και πονηρά και διπλωματικό το τρόπο, χωρίς να πει ότι τα αποδεχόμαστε, σιωπηρά όμως τα αποδέχθηκε. Δεν το είπε ρητά, αλλά με το να εγκρίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ήταν αυτό που επεκύρωσε αυτά τα κείμενα, που σαν Πόρτο Αλέγκρε, καταλάβατε, ενώ του Μπαλαμάν και της Ραβένας ήταν με τον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους οποίους όμως αναγνωρίσαμε ως εκκλησίες. Πώς ήταν δυνατόν η Σύνοδος της Κρήτης να απορρίψει το κείμενο του Μπαλαμάν ή το κείμενο της Ραβένας, καθόν χρόνων τους παπικούς τους αναγνωρίσαμε ως εκκλησίες? Θα ερχόταν σε αντίφαση με τον εαυτό της η Σύνοδος, που δεν είναι λόγο το ήθελε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Έρχεται λοιπόν η σύναξη αυτή των κληρικών και τα βγάζει όλα στην επιφάνεια και λέει τι γίνεται εδώ. Δεν έγινε αξιολόγηση των κειμένων. Γιατί δεν έγινε αξιολόγηση των κειμένων? Γιατί το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών επικυρώνεται
αντί να καταδικαστεί και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, λέει το κείμενο, καθίσταται η Σύνοδος της Κρήτης σύμμαχος και προαγωγός της πανερέσεως του Οικουμενισμού, αντίθετη προς όλες τις προηγούμενες συνόδους της Εκκλησίας, οι οποίες αντί να εκκλησιοποιούν τις αιρέσεις, τις καταδίκαζαν και τις αναθεμάτιζαν. Και λέει κι άλλα, και καταλήγει το κείμενο, επομένως, όχι μόνο ως προς τη διαδικασία συγκλήσεως και λειτουργίας, τα είπαμε προηγουμένως αυτά, αλλά και ως προς τις αποφάσεις που πήρε η Σύνοδος, ιδιαίτερα ως προς τη συνοδική αναγνώριση του Οικουμενισμού και των αιρέσεων ως εκκλησιών, η συνέλευση μερικών επισκόπων στην Κρήτη, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε Σύνοδος, ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Βουλγαρική Εκκλησία, με μια ομόφωνη συνοδική απόφαση της στις 15 Νοεμβρίου του 2016, μόλις πριν από μερικούς μήνες, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα σχετικά με τη Σύνοδο της Κρήτης και το κείμενο με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο». Λένε οι Βούλγαροι, η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε μεγάλη, ούτε αγία, ούτε πανορθόδοξη. Βλέπετε, αυτοί μας ξεπέρασαν. Μας ξεπέρασαν. Και αυτοί τώρα ορθοδοξούν, ενώ εμείς πού βρισκόμαστε. Θα τα δούμε παρακάτω. Και παραθέτει στη συνέχεια τους λόγους για τους οποίους καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κατόπιν προσεκτικής μελέτης των κειμένων που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο της Κρήτης, η Ιερά Σύνοδος έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι περιέχουν αποκλίσεις από την ορθόδοξη παράδοση, από την δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας και από το πνεύμα και το γράμμα των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Δηλαδή, δεν αποδέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης, όχι για πολιτικούς λόγους, αυτά λένε οι Οικουμενιστές. Οι Οικουμενιστές λένε γιατί δεν πήγε η Βουλγαρική Εκκλησία, επικαλούνται πολιτικούς λόγους. Δεν είναι πολιτική, το λέει εδώ, το συνοδικό κείμενο, ούτε οι Ρώσοι και οι άλλοι και οι Γεωργιανοί. Εδώ λένε σαφέστατα ότι τα κείμενα έχουν αποκλίσεις από την ορθόδοξη παράδοση, τη δογματική και κανονική της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν δογματικά λάθη. Αυτά επικαλούνται. Και μην ακούτε αυτούς τους διάφορους που λένε Οικουμενιστές ως επιτοπλίστων και μέσα και έξω από την ελλαδική μας Εκκλησία, που λένε ότι δεν πήγαν επειδή ακριβώς ήθελαν να σαμποτάρουν, ήθελαν για άλλους λόγους πολιτικούς κτλ. Έρχομαι στο πέμπτο θέμα με τίτλο «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο». Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής. Ορισμένα από τα θέματα αυτά κινούνται σε ορθόδοξα πλαίσια. Μιλούν για οικολογική κρίση, μιλούν για θέματα βιοειθικής. Υπάρχουν ορθόδοξες θέσεις, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως, στο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου», έχουμε μια συνοδική κατοχήρωση και επίσημη συνοδική αναγνώριση των διαθρησκειακών συνεδρίων και διαλόγων, πράγμα το οποίο αποτελεί έναν από τους ουσιουδέστερους στόχους του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Στα εν λόγω συνέδρια, διαθρησκειακά δηλαδή, και συναντήσεις, κυριάρχησαν δύο βασικές αντιλήψεις, οι οποίες συντοχρόνω κατέστησαν βασικές και θεμελιώδεις δογματικές αρχές. Όπως εμείς έχουμε τα δικά μας δόγματα, έτσι και στα διαθρησκειακά συνέδρια καλλιεργήθηκαν άλλου είδους δόγματα, έτσι, εντός εισαγωγικών. Ένα τέτοιο δόγμα είναι η αρχή του δογματικού πλουραλισμού και ένα δεύτερο δόγμα η αρχή του δογματικού μινιμαλισμού. Ποια είναι η αρχή, τι σημαίνει αρχή του δογματικού πλουραλισμού? Σύμφωνα με την αρχή αυτή, υιοθετείται και νομιμοποιείται η συνύπαρξη διαφορετικών δογμάτων και πίστεων που είναι αποδεκτές. Δηλαδή, τα δόγματα των καθολικών γίνονται αποδεκτά από μένα που είμαι ορθόδοξος. Τα δόγματα των ορθοδόξων από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Πλουραλισμός. Ναι, ναι, ναι. Όλα μαζί σε ένα χαρμάνι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Αυτός είναι ο δογματικός πλουραλισμός. Και όχι μόνο τα χριστιανικά, να πούμε ότι υπάρχουν και διάλογοι διαθρησκειακοί με το Ισλάμ, με τον Ινδουισμό, με τον Βουδισμό. Βάλτε και τον Ινδουισμό, πολύ σωστά είπε. Άλλες πηγές, εκεί πάλι είναι άβυσσος. Πού να συγκρίνεις τώρα το Κοράνιο με... Που δεν υπάρχει σύγκριση, τέλος πάντων. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Γίνεται τώρα μια συνάντηση διαθρησκειακή στην Τεχεράνη και έχουμε, είναι ο Δημητριάδος, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος που έχει πάει στην Τεχεράνη και ο Αλεξανδρουπόλεος που είναι στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με... Η αρχή λοιπόν του δογματικού πλουραλισμού, σύμφωνα με τις διατυπώσεις, λέει ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια. Ξεκινούν από αυτήν την αρχή. Ούτε εμείς έχουμε ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, όλες οι θρησκείες, μαζί και η Ορθοδοξία, έχουν μέρος της αληθείας. Για να βρούμε ολόκληρη την αλήθεια, θα πρέπει η κάθε μια θρησκεία να συνεισφέρει το δικό της μερίδιο, ώστε να φτιάξουμε το puzzle, έτσι. Το ψηφιδωτό που θα δείχνει ολόκληρη την αλήθεια γύρω από τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Την εικόνα του θηρίου. Την εικόνα του θηρίου, βέβαια. Στην ουσία εκεί πάμε, στο τέλος. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή του δογματικού μινιμαλισμού, από το μίνιμουμ που θα πει ελάχιστο. Η λέξη μίνιμουμ, λατινική, που σημαίνει το ελάχιστο. Τι γίνεται με τη δεύτερη αρχή, ελαχιστοποιούνται και αμβλύνονται οι μεταξύ των θρησκειών δογματικές διαφορές, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να προβληθούν οι δίθεν ομοιότητες και τα μεταξύ αυτών κοινά σημεία, ώστε σε τελική ανάλυση να μην μείνουν περιθώρια στην Ορθοδοξία, να διεκδικεί την αποκλειστικότητα και την μοναδικότητα της σωτηρίας. Να βρούμε τα κοινά... Να το πούμε αυτό ένα παράδειγμα, συγγνώμη που διακόπτω, για να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Δεν συζητούν, ας πούμε, στο θεολογικό διάλογο που μεταξύ των παπικών και των Ορθοδόξων για το φιλιόκβε που αποτελεί τη βασική διαφορά μας, δογματική διαφορά. Τι συζητούν? Περί του πρωτίου του Πάπα. Εάν δηλαδή αποδεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία το πρωτείο και πώς θα το αποδεχτεί. Και αυτή η συζήτηση είναι τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τώρα. Μάλιστα. Επίσης, κυριάρχησε το πνεύμα του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού. Προσέξτε και αυτό. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, ο ουμανισμός είναι πάλι η λατινική λέξη από το human που σημαίνει άνθρωπος. Ανθρωπισμός. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτό? Σε αυτό το κίνημα, ήταν ένα φιλοσοφικό και θρησκευτικό κίνημα που έφτασε στο αποκορύφωμά της στην εποχή του διαφωτισμού, έτσι. Εκεί πλέον θεοποιείται ο άνθρωπος. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, αρχή των πάντων ή μέτρων πάντων ο άνθρωπος. Όχι ο θεάνθρωπος, μέτρων πάντων γίνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα, δεν επεκτείνουμε περισσότερο για να μην χάσουμε το χρόνο μας. Σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, οι στόχοι και η μεθοδολογία των διαλόγων σφραγίστηκαν με ένα έντονο εγκοσμιοκρατικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Μέσα στο πνεύμα αυτό καλλιεργήθηκε η ιδέα ότι η προσέγγιση και ο διάλογος με τις άλλες θρησκείες αποτελεί μια αναγκαιότητα των καιρών, προκειμένου έτσι να συστρατευθούν όλες οι θρησκείες από κοινού σε μια κοινή μαρτυρία για το καλό του κόσμου, για να καταπολεμήσουν, όπως ισχυρίζονται, τα ποικίλα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως είναι ο πόλεμος, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η ανεργία, ο θρησκευτικός φανατισμός, η τρομοκρατία κλπ. Για να προωθήσουν επίσης την παγκόσμια ειρήνη, πολλής λόγος για την ειρήνη, την ειρηνική συνύπαρξη, είναι όροι που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτούς τους διαλόγους, τη συνεργασία μεταξύ των θρησκειών στις σύγχρονες πολυθρησκευτικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να προασπίσουν την δικαιοσύνη. Γίνεται πολύς λόγος για τη δικαιοσύνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία, για την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών. Σε ένα άλλο κεφάλαιο,
με τίτλο «Περί ειρήνης και δικαιοσύνης», όπως και στο επόμενο με τίτλο «Η ειρήνη και η αποτροπή του πολέμου», γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι περί ειρήνης βιβλικές μαρτυρίες σε διαθρησκειακό επίπεδο. Ωστόσο όμως η ειρήνη βιώνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως καρπός του Αγίου Πνεύματος και επομένως δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται και να εφαρμόζεται απροϋπόθετα μέσα σε εκείνους που είναι έξω από την Εκκλησία. Μια τέτοια εφαρμογή κενώνει στην πράξη την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και την ίδια την Εκκλησία, διότι αφήνει να εννοηθεί ότι η ειρήνη του Χριστού ως άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να κατορθώνεται και να οικειούται και στους εκτός της Εκκλησίας, ετεροδόξους και ετεροθρήσκους, που μπορεί να είναι άνθρωποι καλής θελήσεως, ενδεχομένως και από αθέους ακόμη. Και αυτό βέβαια, όχι μόνο μαρτυρία ορθοδόξου πίστεως δεν συνιστά, αλλά προκαλεί σύγχυση ανάμεσα στους πιστούς για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Ο όρος ειρήνη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει χαρισματικό περιεχόμενο, που διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κοσμική σημασία της λέξεως που αποδίδεται σε αυτόν. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι αιματοχυσίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά όμως είναι επακόλουθα της αμαρτίας και της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό και τότε μόνο θα εκλείψουν όταν ο άνθρωπος επιστρέψει εν μετανοία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και φυλάξει το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία υποδεικνύει μεν τον τρόπο της θεραπείας του κακού, δεν μπορεί όμως να μεταβληθεί σε έναν παγκόσμιο ειρηνευτικό οργανισμό, ούτε είναι δυνατόν να εγκλωβιστεί σε εγκόσμιους ρόλους, διότι τότε μοιραία εγκοσμικεύεται και εκφυλίζεται, χάνει την σωτηριολογική αποστολή της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός που σκοπό έχει να προσλάβει και να θεώσει τον κόσμο και όχι να γίνει η ίδια κόσμος. Αποστολή της Εκκλησίας είναι να ειρηνεύσει τον άνθρωπο πρώτα με τον Θεό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ειρηνεύσουν και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Να προσφέρει τον Χριστό που είναι ο μόνος ειρηνοποιός, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών κατά τον Απόστολο Παύλο, Εφεσίους 2:14, και επίσης για την Ορθόδοξη Εκκλησία ειρήνη δεν σημαίνει την απουσία πολέμου, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Και να το πούμε και μέσα στη λειτουργία. Τι λέει ο ιερέας? Ειρήνη πάση. Ειρήνη πάση. Και ο λαός τι άτομα αποκρίνεται? Και το πνεύματί σου. Αυτά πάνε για ποια μαζί. Ειρήνη μιλάει? Δεν μιλάει για την κοσμική ειρήνη, αλλά για την άλλη ειρήνη για την οποία μίλησε ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή πρακτικά πώς συνδέεται το δόγμα με τη λειτουργία. Και είπε τσάνωθεν ειρήνης και λέει ο Χριστός μας ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Προσέξτε, τη δική μου ειρήνη εγώ σας δίδω. Και λέει παρακάτω, ου καθώς ο κόσμος δίδωση εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας δίνω εγώ την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την κοσμική ειρήνη, για αυτήν που παλεύουν στα διαθρησιακά συνέδρια να επιτύχουν. Ο Χριστός δηλαδή δεν μας ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση της κοσμικού τύπου ειρήνης, την αποκλείει αυτή την ειρήνη. Όχι, λέει, δεν θέλω τέτοια ειρήνη. Εγώ μέσα στην Εκκλησία μου, την οποία ήρθα να ιδρύσω, στην Εκκλησία μου σας δίνω μια άλλη ειρήνη. Δεν έχετε δικαίωμα εσείς οι Ορθόδοξοι να επιδιώκετε κοσμικού τύπου ειρήνη, αφού εγώ δεν σας τη δίνω αυτή την ειρήνη. Ου καθώς ο κόσμος εγώ δίδομαι. Οι άλλοι, ο κόσμος, αν θέλουν να δώσουν άλλη ειρήνη, ας τη δώσουν. Εγώ δίνω άλλη ειρήνη. Βλέπετε ότι αυτή την ειρήνη που ζητούν να επιτύχουν οι Ορθόδοξοι, καθώς συγχροτίζονται εκεί μέσα στα διαθρησκευτικά συνέδρια, εκβάθρων, δηλαδή μέσα από την ίδια τη γραφή, είναι αντίθετη, καταλάβατε. Αλλιώς ανατρέπουμε το Ευαγγέλιο. Πέραν αυτών, οι μέχρι τώρα γενόμενοι διάλογοι, όπως απέδειξαν τα πράγματα, χρεοκόπησαν. Και αυτό ντράπηκαν να το πούν μέσα στη Σύνοδο. Το αποσιώπησαν. Οι ίδιοι οικουμενιστές ομολογούν
ότι οι διάλογοι χρεοκόπησαν, βάλτωσαν. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν, βάλτωσαν οι διάλογοι. Τι θα έπρεπε λοιπόν τώρα να κάνει η Σύνοδος της Κρήτης, να πει, για κοιτάξτε εδώ, πόσα χρόνια τώρα κάνουμε διαλόγους με τους Ρωμαιοκαθολικούς, από το 80 και μετά, 36-37 χρόνια, με τους Προτεστάντες από το 1948, 60-70 χρόνια. Για καθίστε να δούμε τι πετύχαμε με αυτούς τους διαλόγους. Τι βγήκε, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μια επιχείρηση κάνει απολογισμούς και προϋπολογισμούς, δεν κάνουν. Κάνουν απολογισμό. Πώς πήγε η επιχείρηση, προχώρησε, πού έφτασε. Χρεοκοπήσαμε, πήγαμε μπροστά, κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Έτσι. Αυτό έπρεπε να κάνει η Εκκλησία, να πει. Αυτοί οι διάλογοι που κάναμε μέχρι τώρα, προχώρησαν, δεν προχώρησαν, βάλτωσαν, τι κάναμε. Και να πάρει και τα κείμενα και να, αυτά που σας μνημόνευσα προηγουμένως. Τίποτα από αυτό δεν έκανε. Μια μαρτυρία ενός που συμμετείχε στους διαλόγους αυτούς, ήταν πρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο γέρον, σήμερα είναι και γέροντας, γέρον Μητροπολίτης Αξώνης. Ως δημοσιογράφος τότε της Καθημερινής, τον ρώτησα τι έχουμε πετύχει από τους διαλόγους με τους Αγγλικανούς. Ήταν μέλος, ήταν εκπρόσωπος του Πατριαρχείου και μέλος των διαλόγων αυτών. Και μου απάντησε έτσι, θες την αλήθεια, λέω την αλήθεια να μου πει. Είναι διάλογοι καλού φαγητού και εινοποσίας. Και αυτό είναι μια άλλη διάσταση πάλι αυτών των διαλόγων, που πολλοί από αυτούς ούτε καν πιστεύουν κατά βάθος ότι θα πετύχουν, αλλά πηγαίνουν εκεί για τουρισμό, για το φαγοπότι κτλ. Είναι πάλι μας και μου είπε την αιτία, λέει συνεχίζουμε αυτούς τους διαλόγους που δεν βγάζουν πουθενά. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί οι Αγγλικανοί, λέει, είναι φθήνουσα εκκλησία, φθήνουν δηλαδή, φεύγουν οι πιστοί από αυτούς, γίνονται σατανιστές και πάνε σε άλλα δόγματα και εμείς, λέει, αγοράζουμε φθηνά και μας δίνουν δωρεάν τους ναούς που χρησιμοποιούν. Δηλαδή η ιδιοτέλεια μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτών, οι μέχρι τώρα γενόμενοι διάλογοι, όπως απέδειξαν τα πράγματα, όχι μόνο χρεοκόπησαν, αλλά επιπλέον, προσέξτε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν και να προωθούν τα σχέδια, τα σκοτεινά σχέδια της νέας εποχής. Διότι ο οικουμενισμός είναι γνήσιο τέκνο της μασονίας, του διεθνούς σιωνισμού και της νέας εποχής. Αυτά τα έχει γράψει και ο κύριος Μακρύς, τα ξέρετε. Δεν θέλω να μπω περισσότερο γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Λοιπόν, και τέλος, ως προς το τέταρτο θέμα που μιλάει για το μυστήριο του γάμου, εδώ πρέπει να σημειώσουμε επιγραμματικά μόνο και τελειώνω και με αυτό, ότι η ψευδοσύνοδος εισήγαγε όλος αντικανονικός την κατοικονομία τέλεση των μεικτών γάμων. Τι είναι η μεικτή γάμη, τι είναι η μεικτή γάμη, το να παντρευτεί ένας ορθόδοξος, μία ετερόδοξη και το αντίστροφο, έτσι, η μυαλόθρησκη, ακόμη περισσότερο. Φοβερό. Το απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες. Ποιος κανόνας? Ο 72ος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή κανόνας διαχρονικού κύρους, έτσι όλοι οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων έχουν διαχρονικό κύρους. Είναι θεόπνευστοι. Απαρασάλευτοι οι ισχύς τους. Έτσι. Έρχεται τώρα η Σύνοδος αυτή και λέει, αυτά που λέει ο 72ος κανόνας, τα σβήνουμε με μια μονοκανδυλιά και υιοθετούμε και νομοθετούμε συνοδικός και επισήμως την κατοικονομία τέλεση μεικτών γάμων. Ναι. Καταλάβατε. Φοβερά πράγματα. Η πρακτικότητα αυτό, υπάρχουν και εγκύκλοι από την Μητροπόλη τώρα. Υπήρχε ένας Ιταλός ο οποίος ερωτεύτηκε, παπικός, ερωτεύτηκε μια Ορθόδοξη στα Τρίκαλα. Ναι. Αυτός λοιπόν την αγαπούσε τόσο πολύ και ήταν έτοιμος να αλλάξει τη θρησκεία και να γίνει Ορθόδοξο, να βαφτιστεί και είχε αρχίσει και κατήχηση. Πήγαν λοιπόν να βγάλουν την άδεια γάμου στη Μητρόπολη Τρίκης, των Τρικάλων δηλαδή. Εκεί τους ενημέρωσαν ότι δεν χρειάζεται να γίνει Ορθόδοξος για να γίνει ο γάμος, θα μπορούσε να γίνει μεικτός γάμος με βάση την απόφαση
της ψευτοσυνόδουσης και δεν έγινε ορθόδοξο. Και μέσω, προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα εδώ με τους μεικτούς γάμους. Με τους μεικτούς γάμους, κατ' ουσίαν, εισάγεται ο οικουμενισμός μέσα στην οικογένεια. Έτσι. Εισάγεται ο οικουμενισμός σε λαϊκό. Εισάγεται ο λαϊκός οικουμενισμός, όπως λέμε, στο επίπεδο μέσα στην οικογένεια. Προχωρώ στο επόμενο θέμα που αναφέρεται στα θεματολογικά κενά και παραλήψεις. Πολύ επιγραμματικά και εδώ. Αναφέρομαι ότι η ψευδοσύνοδος της Κρήτης απέφυγε να ασχοληθεί με θέματα επίγοντα και φλέγοντα, όπως το ημερολογιακό ζήτημα. Ένα τεράστιο θέμα που τραυμάτισε και εξακολουθεί να τραυματίζει μέχρι σήμερα την ενότητα της Εκκλησίας. Επίσης, δεν ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πολίτης των διαχριστιανικών διαλόγων. Το είπαμε προηγουμένως αυτό. Επίσης, απέφυγε να καταδικάσει τις συμπροσευχές με τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους, που απαγορεύονται ρητά από τους ιερούς κανόνες. Έρχομαι στο επόμενο. Οι μέχρι σήμερα τραγικές συνέπειες της ψευδοσυνόδου. Κατά κόρο τονίστηκε και προπαγανδίστηκε από τους θειασότες της ψευδοσυνόδου ότι ο κυριότερος σκοπός της συγκλήσεώς της ήταν να διαφυλάξει και να προβάλλει παγκοσμίως την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την πρώτη μέρα της συνόδου, αν πάτε στο διαδίκτυο και δείτε τις ομιλίες όλων των προκαθημένων, με πρώτη αυτή του Οικουμενικού, θα δείτε όλοι μιλούν για ενότητα. Ήρθαμε εδώ, λέει, γιατί ήρθαμε εδώ να τονίσουμε και να διατρανώσουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ενωμένη. Πολλά εγκόμια, λόγοι γύρω από την ενότητα. Ωστόσο όμως τα πράγματα απέδειξαν ότι η ψευδοσύνοδος αυτή επέτυχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τορπίλησε την ενότητα της Εκκλησίας και προκάλεσε διαιρέσεις και αποτυχήσεις. Θα δούμε παρακάτω για τις αποτυχήσεις. Δίχασε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σε εκείνες που συμμετείχαν και σε εκείνες που δεν συμμετείχαν. Αυτές που δεν συμμετείχαν, από πλευράς αριθμού πιστών, δηλαδή οι τέσσερις εκκλησίες, εκπροσωπούν πάνω από το 50% του συνόλου των πιστών που υπάρχουν παγκοσμίως. Επομένως, η Σύνοδος της Κρήτης εκπροσώπησε ένα μικρότερο από το 50%, περίπου το 1/3 του συνόλου των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δίχασε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες σε εκείνες που συμμετείχαν και σε εκείνες που δεν συμμετείχαν. Από τις 14 αυτοκέφαλες Εκκλησίες, το είπαμε, προχωρώ παρακάτω για να μην σας κουράζω, δίχασε επίσης τις Ορθόδοξες Εκκλησίες σε εκείνες που μετά την πραγματοποίησή της αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της ψευδοσυνόδου και σε εκείνες που την απέρριψαν. Ποιες ήταν αυτές που την απέρριψαν? Η Εκκλησία της Βουλγαρίας και της Γεωργίας και η Αντιόχεια. Δεν απεφάνθηκαν να πούμε, περιμένουν να δούμε τι θα πει. Οι Σέρβοι, οι Ρώσοι και η Εκκλησία της Ελλάδας δεν έχει αποφανθεί πλήρως. Ουσιαστικά θα πρέπει, ναι, και, βέβαια. Ουσιαστικά μετά από... Προσπαθεί λίγο να κρατήσει ισορροπίες. Δίχασε τους ιεράρχες των 10 εκκλησιών που συμμετείχαν στην ψευδοσύνοδο. Σε εκείνους που αποδέχονται τη σύνοδο και σε εκείνους που δεν την αποδέχονται. Δίχασε το Άγιον Όρος, πολλά μοναστήρια από την Ελλάδα και άλλες ορθόδοξες χώρες. Στο Άγιον Όρος μια πλειάδα περίπου 300 και πλέον και ελιωτών αγιορτών πατέρων έχουν ήδη διακόψει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρόσφατα προσθέθηκαν και οι πατέρες της Ρουμανικής Κήτης, του Αγίου Όρους. Στη Ρουμανία έχουν αποτυχιστεί 4 μοναστήρια, στη Μολδαβία 2 μοναστήρια και 80 ιερείς, ενώ στην Ουκρανία ο επίσκοπος Λογκίνος και η περί αυτών μοναστική αδελφότητα. Και τέλος δίχασε τον πιστό λαό του Θεού. Δηλαδή έχουμε σχίσματα και πάλι σχίσματα. Και έρχομαι στο τελευταίο. Ποιο είναι το χρέος μας? Τώρα, μετά από όλα αυτά που αναφέραμε, τίθεται το ερώτημα.
μπορούμε όλοι εμείς ως πιστός λαός του Θεού να παραμένουμε απαθείς και αδιάφοροι απέναντι σε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που έγιναν. Και εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το χρέος μας? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, απλούστατα καλούμεθα να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες μας και να αγωνιστούμε όπως αγωνίστηκαν και αυτοί σε παρόμοιες περιστάσεις. Δηλαδή το φαινόμενο της ψευδοσυνόδου δεν είναι καινούριο, ένα καινούριο, καινοφανές αντικείμενο, γεγονός, που πρώτη φορά το συναντάμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι έτσι. Έχουμε πλήστες όσες ψευδοσυνόδους. Αν ανοίξουμε την εκκλησιαστική ιστορία θα βρούμε πολλές ψευδοσυνόδους που δεν είναι της ώρας βέβαια του παρόντος να τις απαριθμίσουμε. Να αναφέρουμε λίγο και να δούμε και τα πνευματικά, επειδή αναφέρεται τη σύνοδο της Φεράρας και της Φλωρεντίας. Και αυτή η ψευδοσυνόδος. Το 1939, εγώ μου αρέσει να... 1439. Όταν έγινε η σύνοδος πιέστηκαν, όπως πιέστηκαν και τώρα οι επίσκοποι, κατά τον ίδιο τρόπο, πιέστηκαν. Ποιος το αποκαλύπτει, ο αναφάχτου. Εκβιάστηκαν λέει. Πιέστηκαν και απειλήθηκαν. Απειλήθηκε. Τα έγραψε, είναι γραπτό. Λοιπόν, αυτό έγινε και τότε στη Φλωρεντία. Είχαν κλείσει τους Ορθοδόξους επισκόπους, τους είχαν αφήσει νηστικούς, τους απομονώσανε σε κελιά, τους αφήναν νηστικούς, προκειμένου να υπογράψουν τα κείμενα. Πώς αντέδρασε ο λαός? Όταν επέστρεψαν, για παράδειγμα, επειδή μνημονευόταν πλέον ο Πάπας, είχαν πάει στην ψευτοένωση τότε και μνημονευόταν στην Αγία Σοφιά, οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην Αγία Σοφιά. Πήγαιναν στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην πόλη και εκκλησιάζονταν. Από αντίδραση. Και όταν ήρθε το καράβι που έφερε τους αρχιερείς, ο λαός τους γιουχάιζε και τους ονίδιζε και εξεδήλωνε δηλαδή την αποδοκιμασία και την αποστροφή του με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και αυτοί λοιπόν που είχαν υπογράψει έδειχναν μετάνοια. Έδειχναν μετάνοια. Αυτά λένε τώρα αυτοί που ασχολούνται, δηλαδή ο Σύμβεστος Σιρόπουλος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτης και ο οποίος είχε γράψει χρονικό όλης αυτής της ψευδοσυνόδου, τα λέει όλα μέσα ο Σύμβεστος Σιρόπουλος. Αν ανοίξετε θα τον δείτε. Θα δείτε λοιπόν εκεί. Και έλεγαν τώρα αυτοί, αυτή η γλώσσα που είπε αυτά που δεν έπρεπε να πει να κοπεί, αυτό το χέρι που επέγραψε να κοπεί. Εκεί τότε αυτοί λοιπόν είχαν μετάνοια, εδώ τώρα έχουμε μετάνοια. Όχι. Δεν έχουμε μετάνοια τώρα. Βλέπετε, είναι χειρότερα τα πράγματα τώρα. Ήθελα να πω τα αποτελέσματα. Και μετά τη σύνοδο αυτή, 1439, έπεσε η πόλη του 1453. Και αυτό πάλι. Είχαμε πνευματικές. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή τις πνευματικές συνέπειες της Κρήτης. Ακόμη εμείς δεν έχουμε υποστεί τίποτε, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι. Μπορεί να το υπέγραψε, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Και περιμένουμε να δούμε. Είναι, ο Αρχιεπίσκοπος είναι προβληματισμένος, γιατί αν πει ότι τις αποδέχεται τις αποφάσεις, θα έρθει σε αντίθεση με την ιεραρχία του Μαΐου. Κρύβει πολλά κι αυτός. Λοιπόν, παίζει μια ισορροπία, ας πούμε, στο κείμενο προς το λαό. Θα το σχολιάσουμε και το κείμενο προς το λαό. Θα το δούμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να απαντήσουμε σε μια λανθασμένη αντίληψη που κυριαρχεί σε πολλούς και κατά κόρον τονίζεται στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Αυτό, και κάνω μια παρένθεση εδώ, προσέξτε όσα λέγει η εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, προσέξτε, είναι μερικά που δεν είναι, είναι απαράδεκτα από αυτά που λέει. Έχει αλλάξει γραμμή σήμερα ο Ορθόδοξος Τύπος. Δεν είναι αυτός ο Ορθόδοξος Τύπος που ξέραμε στην εποχή του Βασιλόπουλου, του Χαράλαμπου Βασιλόπουλου ή του Μάρκου του Μανώλη κτλ. Τώρα, λένε λοιπόν αυτοί όλοι, μαζί και οι ηθήνοντες του Ορθοδόξου Τύπου, ότι η Σύνοδος της Κρήτης πάει, πέθανε και τάφηκε. Από μόνη της είναι άκυρη. Σε λίγο θα ξεχαστεί και κανένας δεν θα τη θυμάται και επομένως δεν χρειάζεται να γίνει κανένας αγώνας για τη συνοδική καταδίκη της Συνόδου.
Καταλάβατε το λάθος εδώ. Στο θέμα αυτό, ο καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου, Κυριάκος Κυριαζόπουλος, λέει ότι η Σύνοδος δεν είναι έγκυρη, ούτε αυτοδικαίως άκυρη, αλλά είναι ακυρώσιμη, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί από μια όντως ορθόδοξη, πανορθόδοξη σύνοδο, η οποία μπορεί ενδεχομένως να συγκληθεί στο μέλλον. Βλέπετε, μετά την ψευδοσύνοδο της Φεράρας Φροεδίας έγινε αγώνας. Έγινε αγώνας για να ακυρωθεί η σύνοδος αυτή, που ακυρώθηκε μετά μερικές δεκαετίες, 1484, αν θυμάμαι καλά. Αλλά προηγήθηκε αγώνας και τον αγώνα αυτό δεν τον έκανε μόνος του Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Τον έκανε και ο λαός. Βγήκαν εκεί, σας είπα προηγουμένως, βγήκαν εκεί στην παραλία και τους ονείδιζαν και τους έβριζαν. Τι είναι αυτά, γιατί τα υπογράψατε, δεν έπρεπε να τα υπογράψατε. Και όλος ο λαός σύσσωμος επιθυμούσε και επενούσε και εγκομίαζε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ο Άγιος Μάρκος δεν θα μπορούσε να πετύχει αν δεν είχε μαζί του το λαό. Να λοιπόν ποιο είναι το χρέος μας. Τι κάνανε τότε, τώρα πρέπει και εμείς τα ίδια να κάνουμε. Καταλάβατε, πρέπει λοιπόν και εμείς να δούμε σήμερα ποιοι είναι αυτοί οι ελαχιστότατοι ορθόδοξοι επίσκοποι και να πάμε μαζί με αυτούς. Να πάμε και να τους συμπαρασταθούμε, να τους βοηθήσουμε. Επίσης, αναφέρω και κάτι ακόμη που και τελειώνω με αυτό. Έχει κυκλοφορήσει πριν από 3,5 μήνες περίπου ένα κείμενο της Συνάξεως Κληρικών και Μοναχών με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή ομολογία για τη Σύνοδο της Κρήτης». Αυτό το κείμενο το έχει δημοσιεύσει, έτσι. Το έχει δημοσιεύσει ο Διονύσης και θα το βρείτε σε ένα προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος. Λοιπόν, σας συνιστώ να πάρετε να το διαβάσετε. Τι λέει αυτό? Και στο τέλος λέει ότι όσοι από τους κληρικούς μοναχούς και λαϊκούς επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μικρή αυτή κατάθεση ορθοδόξου ομολογίας μπορούν να το δηλώσουν γράφοντας «Συμφωνώ με την ανοιχτή επιστολή και προσυπογράφω» και να στείλουν τη δήλωσή τους σε μια από τις δημοσιεύσεις που έχει παρακάτω. Επομένως λοιπόν θα πρέπει όλοι μας και όχι μόνο εσείς που είστε εδώ τώρα παρόντες αλλά και άλλους που γνωρίζετε και να πάτε να τους ενημερώσετε και να τους δώσετε να υπογράψουν όλοι τους, έτσι, να υπογράψουν, διότι όταν υπογράψουμε, όσος μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών συγκεντρωθεί, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι θα είναι το προσδεκόμενο αποτέλεσμα, διότι όταν, εάν ας πούμε, μετά από μερικούς μήνες καταμετρηθούν αυτές οι υπογραφές και βρεθεί ότι φέρει πίν συγκεντρώθηκαν 50.000, 100.000 υπογραφές, εκ των οποίων 2.000 κληρικοί, αυτό θα προβληματίσει την ιεραρχία και θα πει, για στάς, τι γίνεται εδώ τώρα. Θα πάμε κόντρα σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Πάει να γίνει σχίσμα. Δεν σηκώνει να αδιαφορήσουμε. Τώρα λένε ότι δεν πειράζει, δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει, ο κόσμος δεν έχει μάθει τι έγινε στην Κρήτη. Δεν ξέρει τι έγινε. Και επαναπαύονται και δεν τους νοιάζει ούτε τους, ενώ εάν μαζευτούν υπογραφή πιέζουμε, ασκούμε πίεση. Πώς? Η Εκκλησία δεν μπορεί να ενημερώσει. Μετά το Ευαγγέλιο της Κυριακής, ναι κάποιες όπως... Η Πειραϊκή Εκκλησία έχει ενημερώσει. Έχει ενημερώσει. Έχουμε τις εφημερίδες, έτσι. Υπάρχει αυτό το φυλαδιάκι, έτσι. Που τύπωσε η Σύναξη Ειδικών Μοναχών, έχει τυπωθεί σε 10.000 αντίτυπα. Έχει μοιραστεί, έχει βγει στα ιστολόγια παντού. Ο καθένας που ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά μπορεί να το βρει. Υπάρχει και μέσα στο δικό μας το ιστολόγιο, στο Ορθοδοξία. Είναι μόνιμο και μπορείτε να πάτε και θα δείτε και τις διευθύνσεις που μπορείτε να υπογράψετε κατευθείαν μέσα από το ίντερνετ. Και τέλος κλείνω με αυτό που θέλω, έτσι, να επιστήσω την προσοχή σας. Με αυτό που το λέω και παντού. Κι αν ακόμη νηστεύεις κάθε μέρα. Κι αν ακόμη κοινωνάς κάθε μέρα. Κι αν ακόμη προσεύχεσαι από το πρωί ως το βράδυ. Κι αν ακόμη κάνεις ελεημοσύνες κάθε μέρα.
αλλά δεν έχεις την ορθή πίστη, δεν είσαι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν σώζεσαι. Ευχαριστώ. Είδατε από τον πατέρα Παύλο, μάθατε μια πραγματική ενημέρωση το τι έγινε στην Κρήτη. Η Εκκλησία της Ελλάδος προσπάθησε με ένα κείμενο προς το λαό πριν από λίγες μέρες και αυτό αποτέλεσε αφορμή να προσκαλέσουμε τον πατέρα Παύλο και να μας μιλήσει. Προσπάθησε να ενημερώσει για τη Σύνοδο. Έτσι έγραφε το κείμενο προς το λαό, ότι ενημερώνει το τι έγινε στη Σύνοδο. Ουσιαστικά όμως δεν ενημερώνει, διαστρεβλώνει τα τη Συνόδου. Έτσι, γιατί, πολύ σωστά. Για παράδειγμα, λέει ας πούμε ότι στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ μίλησα με 2-3 δεσποτάδες, επισκόπους που το διάβασαν και το ενέκριναν και λέει, δεν αφορούσε λέει, το κείμενο προς το λαό, την ενημέρωση του λαού, αλλά προσπαθήσαν μέσω αυτού του επίσημου, πρώτου επίσημου κειμένου της Εκκλησίας της Ελλάδος να στείλουμε μήνυμα προς το φανάρι. Τι έκανε λοιπόν το φανάρι πριν εκδοθεί το κείμενο προς το λαό? Έστειλε μια επιστολή στην Ιερά Σύνοδο και ζήτησε να επιβληθεί επιτίμιο ακοινωνισίας, απείλησε να επιβληθεί επιτίμιο ακοινωνισίας να διακοπούν, να διαχωριστούν δηλαδή, να υπάρξει ένα σχίσμα και για τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ και τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο Καλαβρίτων. Και τη σύναξη. Και τη σύναξη. Τον πατέρα Θεόδωρο. Τον πατέρα Θεόδωρο τον Ζήση και το σύν αυτόν. Δηλαδή, όλοι όσοι αντιδρούν ζήτησε το Πατριαρχείο να τους επιβληθεί επιτίμιο ακοινωνισίας και να τεθούν εκτός για να αναγκαστούν να αποδεχτούν τις αποφάσεις της Συνόδου. Μια άλλη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσπαθεί μέσω των τοπικών συνόδων των εκκλησιών πλέον να κάνει υποχρεωτικές τις αποφάσεις της Συνόδου. Εκβιάζει προς αυτή την κατεύθυνση και λέει ότι περιμένει τις αποφάσεις και γι' αυτό έχουμε παρεμβάσει του Οικουμενικού Πατριάρχη όχι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και στην Εκκλησία της Γεωργίας. Ναι. Προσφάτως είχαμε, δεν ξέρω αν συνδέεται, μακάρι να μην συνδέεται. Δεν ξέρω και μια απόπειρα, αν έχει μια σχέση. Μια απόπειρα δολοφονίας κατά του προκαθημένου της Εκκλησίας της Γεωργίας. Ναι. Επιχείρησαν να τον δηλητηριάσουν ένας ιερέας που ήταν κοντά του, ίσως γιατί έχει κάποια ορθόδοξη θέση. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τη μεριά της Μόσχας, από το Πατριαρχείο Ρωσίας, που περιμένει να τοποθετηθούν οι άλλες εκκλησίες και μετά να πει την τελευταία λέξη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει, αντί να ενώσει και να επιβάλλει, να φέρει την ειρήνη, έφερε αναστάτωση αυτή η Σύνοδο. Έφερε προβλήματα μέσα στους κόλπους της εκκλησίας μας. Και έφερε θέματα που άπτονται πλέον της σωτηρίας μας, της σχέσης μας. Πάνω στο θέμα αυτό, αν μου επιτρέψει, Διονύση, σχετικά να κάνω κάποια σχόλια ήθελα έτσι, πολύ σύντομα, σχετικά με το φυλάδιο αυτό που κυκλοφόρησε η Σύνοδος προς τον λαό. Το φυλάδιο αυτό, προσέξτε, έχει βέβαια κάποια θετικά στοιχεία, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Να το... Προς το λαό αυτό. Προς το λαό. Δεν το έχετε? Το δημοσιεύουμε στο τελευταίο φίλο. Τα θετικά που έχει είναι ότι αναγνωρίζει ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ονομάζει τους ετεροδόξους άλλες χριστιανικές ομολογίες αιρέσεις. Έτσι. Αυτό είναι το θετικό. Ωστόσο όμως αυτό το κείμενο έχει και πολλά αρνητικά. Και υπογράψεις... δεν είναι, είναι ψέμα όμως. Αυτό δεν εφόσον ενημερώνει για τη Σύνοδο, αυτό δεν είναι λήφθεια, δεν είναι αποτελεί απόφαση. Ναι, ναι, θα το πω παρακάτω, μα ναι. Με πρόλαβες. Διγλωσία. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Διγλωσία σε όλο το μεγαλείο. Ναι, μα αυτό θέλω να πω. Τώρα με προλαβαίνει ο... Εντάξει, είναι σωστά όλα αυτά που λέει ο Διονύσης, αλλά το είχα υπόψη μου να το πω παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, στα αρνητικά θα το έλεγα και με πρόλαβε. Λοιπόν, έχει πολλά αρνητικά. Ένα πρώτο αρνητικό και είναι ένα χοντρό δογματικό λάθος το οποίο έχει μέσα το κείμενο αυτό λέει στην πρώτη παράγραφο, προσέξτε, λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητά της δια των ιερών μυστηρίων. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητά της πρωτίστως και κυρίως δια της κοινής ορθής πίστεως. Προηγείται η κοινή πίστης και έπονται τα μυστήρια. Καταλάβατε, δηλαδή η ενότηση της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω στην ορθή πίστη, στην πίστη. Και μετά έρχονται τα μυστήρια. Καταλάβατε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάπου στην ερμηνεία της προς Εφησίους επιστολής. Λέει, όταν πάντες ομοίως πιστεύομεν, τότε ενώτησε στην. Όταν όλοι ομοίως πιστεύουμε, εκεί θεμελιώνεται η ενότητα, στην κοινή πίστη. Αν δεν έχουμε κοινή πίστη, δεν μπορούμε να έχουμε ενότητα. Αν δεν έχουμε ενότητα στην πίστη, δεν μπορούμε να έχουμε ενότητα στα μυστήρια. Αυτό λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Τι λέμε, προσέξτε, τι λέει ο ιερεύς. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Λέμε εμείς ετισάμενοι. Τι ζητάμε από τον Κύριο? Την ενότητα της πίστεως. Αυτό ζητάμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν λέει η ευχή, δεν λέει την ενότητα των μυστηρίων και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι. Τι λέει? Την ενότητα της πίστεως λέει. Δεν είναι χοντρό δογματικό λάθος εδώ. Και μόνο αυτό το λάθος, και μόνο αυτό το, διότι εδώ όταν υπάρχει και ένα ακόμη δογματικό λάθος, ακυρώνει όλο το περιεχόμενο. Καταλάβατε. Πέραν αυτών, δεν είναι μόνο αυτό το δογματικό λάθος που επεσήμανα, είναι και άλλα. Πρώτα απ' όλα, εδώ, αυτό το κείμενο μιλάει για συνοδικότητα. Ωστόσο όμως, αποσιωπά το γεγονός ότι στη Σύνοδο της Κρήτης καταπατήθηκε κάθε έννοια συνοδικότητος και ως προς τον τρόπο συγκροτήσεως της Συνόδου και ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας και ως τον τρόπο, προς τον τρόπο λειτουργίας, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τι σύνοδος ήταν αυτή? Δηλαδή ήταν σύνοδος που ακολούθησε τη συνοδική κανονική παράδοση των συνόδων της Βυζαντινής περίοδου και έχει το θράσος εδώ αυτός και μιλάει περί αορίστους, περί συνοδικότητα. Τι να το κάνω, τι να μου πεις για τη συνοδικότητα? Το ξέρω εγώ. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι, αυτή η σύνοδος της Κρήτης τήρησε τη συνοδική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας? Όχι. Δεν την τήρησε. Αυτό έπρεπε να πεις εδώ μέσα. Όχι να μου μιλάς για σύνοδο, για συνοδικότητα. Καταλάβατε. Δεν μου λέει τίποτα, δεν με ικανοποιεί εμένα αυτό. Καταλάβατε. Λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα. Τι να το κάνω να μου πεις τι είναι η συνοδικότης? Το ξέρω. Ανοίγω ένα βιβλίο της Εκκλησιαστικής ιστορίας και του κανονικού δικαίου και το διαβάζω, δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ. Εγώ εκείνο που ζητάω να μου πεις είναι τι έγινε στην σύνοδο της Κρήτης. Και δεν το λέει το κείμενο. Το κείμενο δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Τελικά τι ήταν αυτή η σύνοδος? Ήτανε ορθόδοξη σύνοδος ή ήτανε κακόδοξη? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε να δείτε. Αν μία σύνοδος δεν είναι ορθόδοξη, τότε αδελφοί μου είναι σίγουρα κακόδοξη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο μεταξύ ορθοδόξου συνόδου και ψευδοσυνόδου. Αυτό πάνε σήμερα πολλοί να πούν. Ναι, ήταν ορθόδοξη μεν, αλλά είχε και κάποια δογματικά λάθη. Καταλάβετε. Πάνε να... Το λέει και το κείμενο μέσα. Το λέει σε ένα σημείο προς το λαό, λέει ότι ναι, είναι συζητήσιμα τα θέματα αυτά και μπορεί να είναι υποέλεγχο. Το λέει, δεν το πρόσεξα. Ναι. Σε ευχαριστώ Διονύση. Μια συνέλευση δεν είχε απαντή. Ναι. Ευχαριστώ Διονύση που μου το έπεσε. Και όντως είναι έτσι. Συνόδο είναι, τα εξετάζουμε τα κείμενα. Τα εξετάζουμε. Καταλάβατε λοιπόν. Όλα τα εξετάζουμε. Ναι, δηλαδή βλέπετε δηλαδή πως το κείμενο αυτό είναι ένα διπλωματικό κείμενο. Και γι' αυτό το θεωρώ, η ταπεινή μου γνώμη, και δεν είναι μόνο η δική μου,
Την ίδια γνώμη έχει και ο πατήρ Γεωργίος ο Μεταλλινός, κορυφαίος θεολόγος. Ναι. Το ρώτησα, του έδωσα το κείμενο, το διάβασα το κείμενο και το ρώτησα. Αλλά ένα παράδειγμα, αλλά ουσιαστικά εγώ το είδα και το έλαβα στην εφημερίδα και μάλιστα συγκέντρωσα και πικρόχολα σχόλια από κάποιους ότι λέει ταυτίζεται με τη σύνοδο, λέει τώρα με την. Φρέντε τα πήρε από τον αρχιεπίσκοπο, μου λέει, έγραψε ένα στο μήνυμα. Εγώ είδα ότι μέσα από αυτό το μόνο θετικό που είδα είναι ότι θέλει να εκφράσει την αντίθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Mm. Και το μόνο θετικό. Βέβαια το εκφράζει με λάθος τρόπο. Αλλά ουσιαστικά θα του δείτε, μακάρι να διαψευστώ, ότι αρχίζει ένας πόλεμος νεύρων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετά είναι σαν μια προέκταση αυτών που λέει τώρα εδώ ο Διονύσης, έχω να πω το εξής, ότι αυτό το κείμενο, ενώ λέει ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εντούτοις όμως δεν λέει ότι η Σύνοδος της Κρήτης πήρε αντίθετη απόφαση. Το αποκρύπτει. Το αποκρύπτει. Αποκρύπτει δηλαδή από τον πιστό λαό του Θεού ότι αυτή την αλήθεια, που είναι η βασική αλήθεια αυτή. Καταλάβατε. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω τώρα εδώ ποιοι ναι. θέλετε να λάβετε το λόγο. Πρέπει να πω το εξής, ότι η σύνοδος αυτή είναι τελικά το σπίρτο που άναψε η φωτιά. Θα μπορούσε να το έχει αποφευκτεί πριν 30-40 χρόνια. Επειδή αυτό δεν ξεκίνησε χθες, ξεκίνησε από τον Αθηναγόρα. Όχι, από το Μεταξάκι. Το Μεταξάκι. 1923. Το Μεταξάκι ήταν επαφόμενος και έκανε το σχίσμα το παρεμβολικό. Εδώ μιλάμε τώρα για τη Σύνοδο. Τη φιλία του Πάπα στην Αγόρα ξεκίνησε τότε. Πώς? Η φιλία του Πάπα με την Αγόρα ξεκίνησε τότε. Τότε ο Αθηναγόρας ξεκίνησε με τον Πάπα τα σχέδια αυτά. Τα συνέχισε ο Δημήτριος. Ναι. Και τα συνεχίζει ο Βαθολομαίος. Ναι. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι τωρινά. Έχουν μια προϊστορία, το είπαμε αυτό. Ναι. Εγώ μπορώ να πω το εξής, ότι η Εκκλησία μας υποφεύγει. Ναι. Να σας πω για τον εξής λόγο. Δεν έκανε και δεν κάνει ποτέ ενημέρωση για τα θέματα αυτά από την εποχή εκείνη ή από τη μετά εποχή του Δημητρίου ή και τώρα του Βαθολομαίου. Καταρχήν, δεν έπρεπε να δεχτεί ποτέ τους μισθούς γάμους. Και επειδή είμαι εγώ παθών, γι' αυτό το λέω, το 70 δεν μου είπαν τίποτα. Τα λέω τίποτα. Πάνω σε τι? Τι διαφορά έχουμε εμείς με τους καθολικούς. Και να σας πω τι μου είπανε. Καμία. Ο Πάπας λέει στέφω και μην με στέφετε. Αν αυτό είναι, ας πούμε, ενημέρωση, εγώ δεν ξέρω να πω τίποτα. Ναι, αλλά και εμείς όμως, εφόσον έχουμε ανησυχίες, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Κατάλληλα συγγράμματα να ψάξουμε να βρούμε. Ουσιαστικά τότε. Ναι. Ρώτησα και αυτό μου είπανε. Ναι, ναι. Η ουσία είναι μία όμως, ότι ακόμα γίνονται μεικτή γάμοι. Και κακώς, θα γίνονται. Κακώς βέβαια, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ναι. Από εκεί ξεκινάει το κακό, ότι έπρεπε ήδη να έχουμε διακόψει τις σχέσεις με τους παπικούς, από πιο παλιά, και να μην στοιχίζονται ακόμα και σήμερα. Γιατί από αυτή τη σύνοδο που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή, αυτά όλα που λέμε ναι μεν αρνητικά, ναι μεν ξέρω εγώ, κάποια θα περάσουν. Και όταν περάσουν αυτά, δεν σβήνουν και μετά. Ας ακυρωθεί η σύνοδος. Δεν περνάει. Εγώ σας λέω ότι κάποια θα περάσουν. Προσπαθώ. Ήδη η Βουλή ασκεί και περνάει. Η αλήθεια δεν αλλοιώνεται. Θα υπάρξει κάποια σύνοδο στο μέλλον, μπορεί σε 100 χρόνια, σε 150 και θα τα φτιάξει. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Για να καταλάβετε τι συνέβη. Το 1948 υπήρχε ένα δόγμα, το οποίο είναι το γνωρίζουμε οι περισσότεροι ως πολιτικό δόγμα του Τρούμαν. Αυτό είχε και ένα σχέλος εκκλησιαστικό, το οποίο πέρασε απαρατήρητο από τον πιστό λαό. Δεν το κατάλαβε κανείς. Τι έλεγε το εκκλησιαστικό αυτό σχέλος του δόγματος του Τρούμαν? Ότι πρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία να στραφεί προς τη Δύση και όχι προς την Ανατολή. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία. Τι στοιχεία έκανε ο Τρούμαν για να το πετύχει? Εδώ στην Αθήνα επέβαλε τις κυβερνήσεις κατά τον γνωστό τρόπο. Τι τις επέβαλε? Στο 1948, πέντε κυβερνήσεις ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας,
ως εγκύτριας δυνάμεως τότε της Ελλάδος και της Τουρκίας. Τέσσερις. Λοιπόν, επέβαλαν καινούριο Πατριάρχη τον Αθηναγόρα και υπήρχε πίεση προς τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη στο Μάξιμο να παραιτηθεί. Έτσι. Δεν παραιτείται ο εκείνος. Και τελικά πήγε ο πρέσβης και ο πρόξενος, ο Έλληνας πρέσβης και ο Έλληνας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη και τον βρήκαν στην Ήβρο, τον εκβίασαν, τον απείλησαν και υπέβαλε όχι προς τη Σύνοδο την παραίτηση, αλλά προς τον Έλληνα πρέσβη. Και μετά, πριν έρθει ο Αθηναγόρας, ο οποίος το άλλαξαν, ήταν επιστήθιος φίλος του Τρούμαν και οδιέθεσε το αεροπλάνο του ο Τρούμαν για να τον μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Πριν έρθει λοιπόν ο Αθηναγόρας, είχαν βγει τα αποτελέσματα πώς θα τον ψηφίζανε ως Πατριάρχη. Από εκεί και μετά από τον Αθηναγόρα, είχε γίνει, ο Θεμέλιος Λήθος είχε τεθεί επί Μεταξάκη τότε τα πρώτα και ο Αθηναγόρας το συνέχισε και το προώθησε. Τι έκανε ο Αθηναγόρας για παράδειγμα και τι κάνει το Πατριαρχείο σήμερα. Αν μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του τεκτονισμού εδώ στην Ελλάδα, θα δείτε τον Αθηναγόρα και έχουν και αποδείξεις πλέον ότι ήταν μέλος της Μασονίας. Ήταν μασόνος. Ήταν μασόνος. Λοιπόν, τον έχουν υπάρχουν ντοκουμέντα. Το υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμιά κίνηση να πει τι κάνατε εδώ. Η Μασονία έχει καταδικαστεί παλαιότερα ότι είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Πίστη. Πώς εσείς έναν Πατριάρχη μας τον παρουσιάζετε μασόνο και να τον καταδικάσει μετά θάνατο, να τον καθαιρέσουν. Μπορούνε. Όπως τον Οριγέννη. Είχε κάνει και άρση των αναθεμάτων. Να πω το εξής και δύο. Και έκανε και την άρση, πολλά είναι, ναι, ορίστε. Ναι. Καμία αντίδραση δεν έγινε ούτε από τα Γιώργους, ούτε από την Τζάμα Εκκλησία, αλλά και από τα άλλα πατριαρχεία που δεν πήγανε στον Βαθολομαίο. Αντίδραση για τη σύνοδο λες τώρα, τη σύνοδο της Κρητής. Η Ελλάδα τουλάχιστον ή τα Γιώργους τουλάχιστον μπορούσε να το κάνει. Μα το είπαμε προηγουμένως ότι πολλοί και ηλιώτες. Πολλοί και ηλιώτες αγιορείτες έκοψαν και η ρουμανική σκήτη. Για μοναστήρια μιλάω. Τα μοναστήρια όχι, κανένα μέχρι στιγμή. Υπάρχουν εκτός αγιορείτες μοναστήρια. Είναι αγιορείτες και αυτοί, δεν είναι αγιορείτες. Είναι αγιορείτες, αλλά δεν είναι σε επίσης μοναστήρια. Στα μοναστήρια δεν έχουμε καμία. Πρόσφατα υπάρχει ο πατρός Παρισίου του που είναι στην. Αποτυχίστηκε. Έχουμε μοναστήρι ηγούμενος. Κι άλλο ένα μοναστήρι στη. Πού λέμε για το Άγιον Όρος τώρα. Όχι, στο Άγιον Όρος μέσα. Στο Άγιον Όρος λέει, για το Άγιον Όρος μιλάει. Αλλά εκτός αυτού, από το Άγιον Όρος. Εκτός Άγιον Όρος έχουμε. Την ποινή των 20 ετών δεν μίλησε κανένας για την ενδεσμευμένη παραδοσία του κάνει. Και άλλες ποινές θα επιβάλλει. Ήδη έχουν αρχίσει και επιβάλλει. Η δικαιοσύνη αυτό γιατί είναι. Γίνονται μεγάλοι διωγμοί αυτή τη στιγμή. Γίνονται μεγάλοι διωγμοί στο Άγιο Όρος. Ουσιαστικά κελιώτες και μοναχοί οι οποίοι είναι 40 χρόνια και 50 χρόνια ασκητεύουν στο Άγιο Όρος, τους στέλνουν χαρτιά για να τους διώξουν από τα κελιά τους. Έτσι. Και έχουμε σε αυτή την κατάσταση και έχουμε διωγμούς. Επειδή κόψανε το μνημόσιο του Πατριάρχη. Όλα τα μοναστήρια. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Δεν είναι, να σας πω κάτι τι γίνεται. Στο Άγιο Όρος, λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός και ένας μεγάλος προβληματισμός, επειδή το γνωρίζω καλά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή ήξερε ότι το Άγιο Όρος αντιδρά επί Αθηναγόρα, είχαν κόψει τότε και ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι, και αρκετά μοναστήρια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήταν 8 τότε μοναστήρια, είχαν κόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Τι έκανε ο Βαρθολομαίος, επειδή είναι ξύπνιος, δεν είναι χαζός, προσπάθησε και έβαλε ανθρώπους δικούς του μέσα στα μοναστήρια. Και έχουμε τώρα το εξής φαινόμενο, έχουν χωριστεί στο Άγιο Όρος τα μοναστήρια σε φιλοπατριαρχικά και αντιπατριαρχικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν 4-5 τα λεγόμενα φιλοθεΐτικα μοναστήρια που είναι έτσι διαφοροποιούνται λίγο από τον οικουμενισμό. Εάν αυτά διακόψουν το μνημόσυνο, το Άγιο Όρος θα διχαστεί. Και ένας διχασμός σήμερα στο Άγιο Όρος σε αυτό το σημείο θα φέρει την κατάργηση του Άββατου γιατί δεν θα υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα
τα οποία άπτονται και κάνουν, δημιουργούν μια επιφυλακτικότητα από μέρους των ηγουμένων. Αλλά αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη και θα δείτε ότι όταν υπάρχει πλέον ο μη παραβίαση θέματα πίστεως πολύ πιο προχωρημένη, μου έλεγε ο ηγούμενος και δεσπότης μου είπε, τώρα θα αποδεχτούμε κατά κάποιο τρόπο, έχουμε αποδεχτεί με τις θέσεις μας τις συμπροσευχές. Όταν θα φτάσουμε στο κοινό ποτήρι θα αντιδράσουμε. Και του είπα, εάν θα σκόψουν τα πόδια, θα σκόψουν και τα χέρια, τότε λέω τι απομένει, το κεφάλι. Στο κεφάλι και να αντιδράσεις δεν θα έχεις ούτε πόδια, ούτε χέρια για να υποστηρίξεις. Είναι αυτή η λογική, η οποία είναι παράλογη. Αυτό τα λαφωτικά, τα μήνυα από όλα αυτά, τελικά είπαν εκεί. Να σας πω, καλέ μου κύριε, τι θα μείνει. Επειδή όταν ο Θεός, όταν όταν ο Θεός βλέπει ότι απειλείται η Εκκλησία του και η αλήθεια διαστρεβλώνεται, παρεμβαίνει. Και να ξέρετε, αυτό εγώ και αυτές οι συναντήσεις είναι συναντήσεις για να μας προβληματίσουν όλους. Η παρέμβαση του Θεού δεν θα είναι σιωπηρή ή δεν θα είναι ένα απλό σχάιδεμα και ένα επαναφορά. Παρεμβαίνει δυναμικά. Και είχαμε μια παρέμβαση μετά την ψευτοσύνοδο της Φεράρας Προφητείας. Μείναμε 400 χρόνια σκλαβωμένοι στους Οθωμανούς. Γιατί μείναμε? Για να βγει μέσα από τη σκλαβιά να διαφυλαχθεί η αλήθεια. Και έχουμε, ας πούμε, μεγάλους διδασκάλους του γένους, όπως ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος, τον οποίο η Εκκλησία μας, προσέξτε, δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως, δεν τον έχει βάλει ακόμη στους δέλτους της Αγιοκατάταξης. Γιατί? Γιατί είχε γράψει ένα κείμενο, το οποίο το βάλαμε στο τελευταίο εφημερίδα, περί Μωάμεθ και κατά Λατίνων. Και αυτό το κείμενο τι λέει? Λέει, ταυτίζει το Μωάμεθ με το, ερμηνεύει την Αποκάλυψη, και ταυτίζει το Μωάμεθ με το θηρίο που θα βγει από την ασέβεια και τον Πάπα με το θηρίο που θα βγει μέσα από την ευσέβεια. Λοιπόν, αυτό η κάρα του σήμερα ευωδιάζει. Τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Αναστάσιος είναι πάρα πολλά και είναι όλους αυτούς τους αιώνες, δεν είναι τώρα. Ήταν δάσκαλος του Αγίου Κοσμά, να φανταστείτε. Κι όμως δηλιάζει η Εκκλησία λόγω του οικουμενισμού να τον αναγνωρίσει. Δηλιάζει. Και το κείμενο αυτό το είχαν εξαφανίσει. Το είχαν πάρει παπική και το είχαν εξαφανίσει και το βρήκε ο Μακαρίτης, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης της Βουλής, ο Χριστόπουλος, σε ένα γαλλικό κώδικα. Ότι σε μια επίσκεψή του στο Παρίσι. Και από εκεί το ξεσήκωσε και το βρήκαμε και το δημοσιεύσαμε και το βγάλαμε και βιβλίο σήμερα με τον στυλ Ορθοδοξίας. Εκεί λοιπόν φαίνεται, είναι επίκαιρο, γιατί τα δύο αυτά θηρία έχουν βάλει στη μέση την Ορθοδοξία. Απ' τη μια είναι το Ισλάμ. Και απ' την άλλη είναι ο παπισμός. Πώς εκφράζεται σήμερα ο παπισμός? Με τους τοκογλύφους και τους δανειστές. Και επιχειρούν να συνθλίψουν πια την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι πολιτικά μόνο τα θέματα. Άπτονται και εκκλησιαστικά. Είναι σατανάτες μέσα. Τα δύο θηρία του Αντιχρίστου προσπαθούν την αλήθεια της πίστεως. Λέτε ο Θεός θα αφήσει απροστάτευτα τα παιδιά του? Ποτέ δεν το έχει πράξει αυτό. Ούτε θα το πράξει. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός, αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε αδρανείς κι εμείς, έτσι. Φυσικά δεν θα θέλει μείνουμε αδρανείς. Θέλει το πρώτο βήμα από εμάς. Θέλει τη διάθεση της καρδιάς. Πρέπει κι εμείς να συνεισφέρουμε ο καθένας μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ένα πράγμα να πω. Εγώ έχω μια πορεία. Εσείς, πέστε. Συγχωρήστε με. Λέμε για τους... είμαστε χριστιανοί. Γιατί και μέσα στην Εκκλησία οι ιερείς, οι περισσότεροι, λέω, μα γιατί δεν λένε χριστιανούς ορθόδοξους? Και λένε, α, ο χριστιανός κάνει αυτό, α, να λένε χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, μπορεί να το εννοεί όμως, να το εννοεί. Ναι, ο άλλος, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω, ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, πάει δηλαδή χριστιανοί είναι και παπικοί. Ναι, το ακριβέστερο είναι αυτό για να... Με εκνευρίζει αυτό το θέμα, πρέπει να τονίζουμε να λέμε χριστιανοί ορθόδοξοι, είτε κηρύγματα ή οτιδήποτε. Ναι. Μεγάλη θεολόγη. Ναι. Δεν το λένε απλά χριστιανοί, εμένα με εκνευρίζει αυτό. Δεν το τονίζουν. Δεν είναι πάση περιπτώσει. Ορίστε, πέστε μου. Δεν είναι. Δεν είναι να κάνει. Σιώπη να τα λίγο, για να ακούμε. Λέει ότι ο Αναστάσιος ο Χόρδιος, ότι δεν θα υπάρξει τίποτα από εδώ και πέρα. Μιλάει τώρα στην εποχή που έγραψε το βιβλίο. Παρά μόνο η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Επομένως, νομίζω ότι είναι μάταιο να λέμε και να προσπαθούμε να περιμένουμε κάποιους υψηλά ιστάμενους, είναι σαν να περιμένουμε τυφλό να οδηγήσει η πίμνιο. Δεν υπάρχει αυτό πια.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάζουμε ο καθένας μας αυτό που είπατε, τη ενότητα της πίστης. Ίσως τελικά και τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία να μην έχουν καμία πλέον εγκυρότητα. Διότι έχει πέσει σε αίρεση η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και αν παλεύουν κάποιες φωνές εδώ, εκεί, ακούμε τον Αμβρόσιο, ακούμε τον Σεραφείμ Πυρός και κάποιες φωνές από εδώ, κάποιες από εκεί, αλλά στην ουσία έχουμε πέσει σε αίρεση. Πρώτα να έγινε το σχίσμα παλαιό και νέο ημερολόγιο. Κανένας μας δεν είναι εντάξει. Ο ένας κακολογεί τον άλλο. Αυτό και μόνο δείχνει μία αποστασία, μία ασέβεια τρομακτική. Εντάξει, αυτό... Και τελικά μήπως η αποτύχηση, αυτό που λέγατε στην εφημερίδα, για την αποτύχηση, θα πούμε πότε οι κανόνες επιβάλλουν την αποτύχηση. Το θέμα της αποτύχησης. Μήπως είμαστε σε έσχατα και καθόμαστε και... Κοιτάξτε, τα εσχατολογικά αρχίζουν μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στην προς Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος, ναι. Από τη γέννηση του Μωάμεθ. Ακριβώς. Και από το σχίσμα που γίνανε αυτά κοντά εκεί, έγινε ο Πάπας, έγινε το σχίσμα, έγινε η αποστασία της Δυτικής. Ναι. Ο Άγιος, δεν ξέρουμε τον χρόνο, γιατί το χρόνο τον αποκαλύπτει, ξέρει μόνο ο Πατέρας. Το χρόνο τον ξέρουμε, τον ζούμε. Ναι. Είναι, δηλαδή, πώς όχι τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν πρόκειται, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και 100 και 150 χρόνια που είπατε για να φτιάξει η Ορθοδοξία. Δεν το ξέρω. Η Ορθοδοξία πάει κάθε μέρα και χειρότερα. Η Ορθοδοξία, όταν λέω και Ορθοδοξία, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Να σας πω κάτι που είναι το παρήγορο και να το βλέπουμε αισιόδοξο. Το δέντρο της πίστης, να το πούμε έτσι, της Ορθόδοξης πίστης στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ήτανε. Όπως το λέμε, το είχαν πελεκίσει από πολλές φορές. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι το έχουν πελεκίσει, έχουν κόψει τα κλαδιά του, του έχουν προσπαθήσει να το ξεριζώσουν. Ωστόσο, έχουμε, για παράδειγμα, και είναι παρήγορο αυτό και είναι και αισιόδοξο μήνυμα, ότι έχουμε γλυκούς καρπούς να βγάζει αυτό το δέντρο. Έχουμε αγιότητα τα τελευταία χρόνια από πολλά πρόσωπα. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος και πάρα πολλοί. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Τι γίνεται. Τι γίνεται όμως. Ναι, αλλά μετά είχαμε στο δέντρο, μετά τη Φεράρα, είχαμε πάλι Αγίους μέσα στην Εκκλησία μας. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. Ναι, άρα αυτό είναι το παρήγορο. Το δέντρο της πίστης παραμένει ακλόνητο. Μπορεί να κόβονται κάποια κλαδιά του, κάποια φύλλα του, κάποιες ρίζες να προσπαθούν να τις ξεριζώσουν. Με όλες αυτές τις συνόδους που δημιουργούν τις ψευτοσυνόδους και με όλα αυτά τα παραδείγματα. Για παράδειγμα, εγώ έχω δει πολλά πράγματα τα οποία μου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση. Έχω δει παπικό να μπαίνει από την ωραία πύλη στην ορθόδοξη λειτουργία. Και μάλιστα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να μην αντιδρά κανένας. Και λαϊκός. Και λαϊκός έχει πει. Υπάρχει βίντεο. Και ο λαϊκός, αλλά και παπικός. Μπήκε παπικός. Ιερωμένος. Λαϊκός μπορεί να έκανε και λάθος. Να μπήκε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Όχι, ήταν στους επισήμους προσεκλημένους του Πατριάρχη. Παπικός παπάς. Παπικός παπάς στον Άγιο Γεώργιο, στο Πατριαρχείο. Πήρε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, βγήκε στην ωραία πύλη και το διάβασε. Την γλώσσα του. Χριστός και η Παναγία. Ήτανε, και θα δείτε και φέτος, γίνεται αυτό νομίζω κάθε Πάσχα το κάνουμε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο. Ναι. Άρα αυτά να ξέρετε ότι είναι παρήγορα και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το περιβάλλον. Όλα είναι σε εξέλιξη. Ναι. Πάνω στο θέμα αυτό, έτσι, πολύ σωστά, είπε πολύ σωστά ο Διονύσης, έχουμε την αγιότητα, τόνισε δηλαδή το θέμα της αγιότητας. Το ότι δηλαδή η Εκκλησία μας εξακολουθεί να παράγει Αγίους, ας το πω έτσι, δείχνει ακριβώς ότι εξακολουθεί να υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον. Διότι τι είναι οι Άγιοι? Προϊόντα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι? Όπως ένα δέντρο παράγει προϊόντα, έτσι. Και από τους καρπούς γνωρίζουμε τι είναι το δέντρο, όπως λέει και ο Κύριος. Εάν ένα δέντρο δεν παράγει καλούς καρπούς, τότε δεν είναι... Από τους καρπούς καταλαβαίνουμε την ποιότητα του δέντρου. Και έχουμε και τη σιγιά που τη ξεραίνει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν έχουμε... Κόβεται και σπυρβάλλεται. Και σπυρβάλλεται. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτό το ότι δηλαδή μέσα στην Ορθόδοξη... Αυτό είναι το παρήγορο, έτσι.
ότι μέσα εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε αυτόν τον γλυκή καρπό της αγιότητος. Και αυτό δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα. Και θα εξακολουθεί, έτσι, μέχρι συντελείας του αιώνα, σύμφωνα με τους λόγους του Κύριου ιδίου του Κυρίου μας, ότι, που είπε στον Πέτρο, «Συ οι Πέτρες και επιτάχτη την Πέτρα, υποδομήσουμε την Εκκλησία και πύλη άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Μέχρι σήμερα, λοιπόν, δεν θα, μέχρι τη συντελείας του αιώνα θα εξακολουθεί να υπάρχει η Εκκλησία. Τώρα, θα μου πείτε, καλά, δεν βλέπουμε σήμερα τίποτα. Μπορεί μέσα στην Ελλαδική Εκκλησία να μην φαίνεται τίποτα, από πλευράς δηλαδή, ή να φαίνονται πολύ λίγα σημάδια. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι η Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν έχει αποδεχθεί. Έτσι. Επίσης, έχουμε την Εκκλησία της Γεωργίας. Έτσι, η Ορθοδοξία, να μην τη βλέπετε μόνο από το πρίσμα της ελλαδικής πραγματικότητος, αλλά θα πρέπει να την βλέπετε μέσα στο πλαίσιο, το παγκόσμιο πλαίσιο. Έτσι. Η Εκκλησία, λοιπόν, εξακολουθεί. Έχουμε Ορθοδόξους επισκόπους. Και από τη Βουλγαρική και από τη Ρωσική. Σας είπα προηγουμένως, έχουμε το Λογκίνο που είναι στην Ουκρανία. Έχουμε και άλλους επισκόπους. Είναι πολύ ισχυρός ο Λογκίνος, έχει πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και επηρεάζει πολύ κόσμο στην Ουκρανία. Πολύ κόσμο. Έχει 200 ορφανά που τα συντηρεί. Λοιπόν, έχουμε και στην Ελλάδα κάποιους λίγους ελάχιστους, έτσι. Είναι ο Πειραιός, είναι, ας πούμε, ο Ναυπάκτου, ο Κιθήρων, είναι δύο-τρεις. Πρέπει να καταδικάσουν τη Σύνοδο αυτή. Πρέπει να την καταδικάσουν τη Σύνοδο αυτή. Ναι, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Οι ίδιοι που αντιδρούν πρέπει να την καταδικάσουν κιόλας. Ναι, τώρα πάνω σε αυτό το σημείο, έτσι. Τώρα, λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και αυτό παλεύουμε εμείς τώρα, επειδή έχουμε και ο Ιδιονύσης που έχει απευθείας επικοινωνία με αυτούς τους λίγους επισκόπους και εγώ που έχω απευθείας, ας πούμε έτσι, και συχνά τα συζητάω και με τον Άγιο Πειραιός, έχουμε στο πρόγραμμα, υπάρχει η προοπτική, δεν ξέρω αν θα ευωδώσει ο Κύριος, μακάρι, κάντε προσευχή να ευωδώσει, να ευωδώσει ο Κύριος και να πραγματοποιηθεί. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια ημερίδα, έτσι. Μια ημερίδα η οποία θα έχει σαν στόχο την καταδίκη της Συνόδου της Κρήτης. Αυτό θα είναι μια επιτυχία. Θα είναι ένα πρώτο, ας πούμε, επίτευγμα που θα δώσει μετά και τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Σε αποτύχηση. Η αποτύχηση πάλι είναι ένα μέτρο που έχει την καταγωγή του από τους ίδιους τους Αγίους Πατέρες. Για την αποτύχηση ομιλεί ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Ο κανόνας αυτός επιτρέπει την αποτύχηση, δεν την επιβάλλει, έτσι, την επιτρέπει την αποτύχηση. Και καταρχήν, πριν να μιλήσουμε τι λέει ο κανόνας, τι σημαίνει αποτύχηση, τι θα πει αποτύχηση. Σταματούμε να μνημονεύουμε τον προϊσταμένο. Εγώ ως κληρικός, Φερρυππίν, εάν η προϊσταμένη μου εκκλησιαστική αρχή, ο Μητροπολίτης μου, κηρύσει γυμνήτη κεφαλή, τι θα πει γυμνήτη κεφαλή, απροκάλυπτα, δηλαδή ξεκάθαρα, ολοφάνερα, εάν η προϊσταμένη μου αρχή κηρύσει απροκάλυπτα αιρέσεις που έχουν καταδικαστεί από συνόδους ή από Αγίους Πατέρες, μου δίνει αυτός ο Ιερός Κανόνας, ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, μου δίνει το δικαίωμα να αποτυχιστώ. Τι θα πει αποτυχίζουμε. Αποτυχίζομαι σημαίνει βάζω ένα τείχος. Βάζω ένα τείχος γιατί μπροστά μου έχω έναν εχθρό από τον οποίο θέλω να προφυλαχθώ. Ο εχθρός από τον οποίο πρέπει εγώ να προφυλαχθώ στην προκειμένη περίπτωση είναι η αίρεση και αυτός που την προωθεί την αίρεση. Υψώνω ένα τείχος, αποτυχίζομαι, αυτό θα πει. Δεν αποτυχίζομαι από την Εκκλησία, δεν φεύγω από την Εκκλησία. Καταλάβατε. Αλλά βάζω ένα τείχος για να προφυλαχθώ από την αίρεση και από αυτόν που προωθεί την αίρεση.
Και πώς γίνεται αυτό στην πράξη? Αυτή η αποτύχηση εκφράζεται στην πράξη με την διακοπή της μνημονεύσεως του ονόματος αυτού του επισκόπου. Δηλαδή, αντί να λέω, ας πούμε, στις όλες τις ακολουθίες, ξέρετε, υπάρχει αυτή η μνημόνευση, έτσι. Ναι, ναι. Τι λέει ο ιερεύς υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, παράδειγμα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου κτλ. Του ορθοντομού, του σώμους, του λόγου. Και όταν εγώ τον μνημονεύω, αναγνωρίζω τώρα ότι αυτός ο επίσκοπος, η προϊσταμένη μου αρχή, είναι ορθόδοξος, έχει ορθόδοξα φρονήματα. Όταν λοιπόν πάβει αυτός ο επίσκοπος να έχει ορθόδοξα φρονήματα, τότε εγώ πάβω να τον μνημονεύω. Και τι λέω? Λέω υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών. Μετά κενό. Αφήνω κενό. Δεν λέω το όνομά του. Υπέρ πάσης επισκοπής ορθόδοξου. Είναι και αυτό μια παραλλαγή. Είναι μια παραλλαγή και αυτό. Υπέρ πάσης, αλλά το ορθότερο είναι αυτό. Δηλαδή λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου. Δεν λέω το όνομά του. Τι είπα τώρα? Είπα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου. Δεν είπα όνομα. Ναι. Το όνομα το ξέρει ο Θεός. Όταν έρθει η ώρα που η σύνοδος, κάποια σύνοδος μελλοντική, θα τον πάρει αυτόν τον επίσκοπο και θα του πει: τι λες εσύ, τι είναι αυτά που λες, τι πρεσβεύεις, είναι ορθόδοξα? Όχι, καθαρίσε. Και θα βάλει άλλον ορθόδοξο. Τότε, όταν βάλει άλλον ορθόδοξο, θα αρχίσω κι εγώ να μνημονεύω τον άλλον τον ορθόδοξο. Μέχρι ότου γίνει αυτό, δεν λέω τίποτα. Λέω υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου. Αυτό είναι η αποτύχηση. Θα έχουμε στο επόμενο τεύχος το κείμενο, το πρώτο μέρος του κειμένου, γιατί είναι μεγάλο, του πατρός Θεοδόρου του Ζήση, που μιλάει ακριβώς και εξηγεί την αποτύχηση. Στο επόμενο τεύχος με το ορίστε. Ο ποιος επαγγελματίας ήταν τότε που ήταν στο Αγίον Όρος ο πατήρ, ο Καρδιναγκιώτης, πώς το λέμε τον... Ο πατήρ Εφραίμ. Ο Καρδιναγκιώτης, ποιος ήταν ο... Αθηναγόρας, έτσι πιστεύω και εγώ. Γιατί σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει, είχε πάει με τους Ζηλωτάς, νομίζω, δηλαδή είχε κάνει αυτό, είχε σταματήσει το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Και ο Άγιος Παΐσιος του είχε σταματήσει το μνημόσυνο του Αθηναγόρας. Αλλά είχε πληροφορία ότι η σωτηρία είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ασχέτως αν ήταν ο Πατριάρχης έτσι, ότι εκεί δηλαδή και άρχισε μετά να αισθάνεται... Ο Άγιος Ιωσής, ο Γέροντας Ιωσής ο ησυχαστής είναι, αλλά μετά είδε άλλο όραμα, τα οποία το έδειξε ακριβώς το αντίθετο. Και μετά αισθάνθηκε αγαλίαση μέσα του, όταν άκουσε αυτή την πληροφορία και άρχισε να μνημονεύει, αισθάνθηκε πλέον ότι... Κοιτάξτε, λένε πολύ σήμερα και μάλιστα το είπε και ο καταδικασμένος. Δεν μιλάει κανείς για τα μυστήρια, τα μυστήρια ισχύουν. Μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε. Αν δεν καθαριστεί ο άλλος, έχει μυστήρια. Όπως και ο Καγιάφας ήταν αρχιερέας και προφήτευσε. Σταμάτησε το μνημόσυνο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Λένε πολλοί, όπως άκουσα και κυκλοφορεί και στο ίντερνετ, από τον ηγούμενο, τον καταδικαστέντα ηγούμενο, τον Μεθόδιο, ότι είχε στραφεί εναντίον του Παϊσίου και του Πορφυρίου, επειδή υποστήριξαν τον Βαρθολομαίο που ήταν οικουμενιστής. Κοιτάξτε. Οι Άγιοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων. Και αυτό εγώ το έχω δει από την εμπειρία μου κάποτε. Στον Άγιο Παΐσιο πήγε ο Ραφαηλίδης. Θυμόσαστε τον Ραφαηλίδη? Δημοσιογράφος. Αυτός και ήρθε, γυμνή την κεφαλή την αθεία και την αντίθεσή του στην Ορθοδοξία. Ξέρετε πώς κοιμήθηκε? Οσιακά. Κοιμήθηκε οσιακά, μετανόησε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε, είχε τον πατέρα Γιώργιο του Μεταλλινό. Όταν πήγε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, σας λέω το περιστατικό, έβλεπε ο Άγιος Παΐσιος και του εξηγεί έναν άνθρωπο να έρχεται μας συνοδευόμενος από ένα Ρώσο, ιερέα του Αγίου Παντελεήμονος, και να προσεγγίσει το κελί του. Προσπαθούσα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να δω μέσα στην ψυχή του ένα μικρό ένασμα για να μπορέσω, ένα ψυχουλάκι για να μπορέσω να πιαστώ από αυτό και να του μιλήσω. Ήταν μαύρη η ψυχή του και δεν τον δέχτηκε. Δηλαδή τι του είπε όταν πήγε πάνω? Λέει εσύ είσαι ο Παΐσιος? Όχι, λέει, λείπει. Ναι. Ενώ ήταν ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε με τον τρόπο του αυτό ο Άγιος Παΐσιος?
κατάφερε και τον προβλημάτισε λίγο. Βέβαια, ο Ραφαηλίδης έγραφε ότι είναι ένα είδος Ινδουιστή που έχει ξεπεράσει τη φύση και είναι πάνω από τη φύση, δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Αργότερα όμως του έκανε εντύπωση η στάση του Αγίου Παϊσίου και εγώ πιστεύω απόλυτα ότι τον βοήθησε για να επιστρέψει στην πίστη και να βρει στο τέλος την πίστη, την αληθινή. Ο Άγιος Παΐσιος τι είπε λοιπόν για τον Πατριάρχη, τον νυν Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ήταν νέος. Εγώ τον έζησα αρκετά, μια δεκαετία ήμουν πολύ κοντά στον Πατριάρχη και πίστευα σε αυτόν. Γιατί είχε καλές ιδέες, είχε καλές σκέψεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τον βοηθούσα. Μια κάθε δυο φορές την εβδομάδα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν κοντά του. Τι διαπίστωσα όμως. Διαπίστωσα ότι άρχισε κάποια στιγμή να φεύγει προς το κοσμικό μέρος. Ο Άγιος Παΐσιος τι του τόνισε, προσπάθησε να του πει ότι θα γίνεις Πατριάρχης πριν γίνει Πατριάρχης και ο Πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης για να του τονώσουν το Ορθόδοξο φρόνημα περισσότερο. Τώρα, εάν το διάστημα της Πατριαρχίας του αυτό το απόλυσε, είναι δικό του θέμα. Ο Άγιος όταν πάει κάποιος τραυματισμένος, προβληματισμένος και με χίλια προβλήματα, κουβαλάει πάνω, προσπαθεί να τον ελαφρώσει. Αυτό κάνανε. Του έδωσαν ένα έναυσμα για να σταθεί ως Πατριάρχης. Ότι θα γίνεις Πατριάρχης, κοίταξε, θα είσαι καλός Πατριάρχης. Δεν είπε ότι θα πας στην Ορθοδοξία εκεί πάνω. Δεν το είπε αυτό ο Γέροντας. Γιατί προέβλεψε ότι θα γίνει Πατριάρχης απλώς. Ναι. Σχετικά με τον Άγιο Εφραίμ, τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, υπάρχει και μια διήγηση την οποία την είχα διαβάσει έτσι και μου έκανε εντύπωση. Συγκεκριμένα την αναφέρει ο κ. Τσελικίδης, ο καθηγητής. Πήγαν κάποτε κάποιοι οικουμενιστές και να επισκεφθούν εκεί το κελί του, εκεί στα Κατουνάκια πήγαν. Α, όχι, δεν ήταν οικουμενιστές. Ήταν κάποιοι οι οποίοι προβληματίζονταν γύρω από τον οικουμενισμό και πήγαν, του θέσαν το ερώτημα και του λένε «Γέροντα, τι γνώμη έχετε για τον οικουμενισμό, έτσι, τι γνώμη έχετε» και ο άνθρωπος δεν ήξερε, δεν είχε ιδέα περί του οικουμενισμού. Δεν ήξερε τι είναι ο οικουμενισμός και τους είπε «Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα κάνω προσευχή και θα σας πω αργότερα τι είναι ο οικουμενισμός». Και άρχισε λοιπόν να προσεύχεται, να προσπείρει το κομποσίν και άρχισε να προσεύχεται, να ζητάει από το Θεό πληροφορία να του πει ο Θεός τι τέλος πάντων είναι αυτό. Δεν διάβασε ποτέ βιβλία γύρω από οικουμενισμό, τίποτα. Τι τέλος πάντων είναι αυτός ο οικουμενισμός. Και ενώ προσευχόταν, ένιωσε μια βρώμα μέσα στο κελί του, μια δυσοδεία που ήταν ανυπόφορη, δεν μπορούσε να υποφέρει τη βρωμιά. Και τότε κατάλαβε, επήρε την πληροφορία, ότι μέσα στον οικουμενισμό υπάρχει η βρωμιά της αιρέσεως, υπάρχει η δυσοδεία, ας πούμε, της αιρέσεως και της πλάνης. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό, ένα παρόμοιο περιστατικό. Ήταν ο κύριος Ανέστης Μαυροκέφαλος και τον ερώτησε αν ο Αντίχριστος θα έρθει στη δική του γενεά ή θα έρθει σε άλλη γενεά. Ναι. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Πάτερ Παΐσιος και το αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Μαυροκέφαλος. Έκανε προσευχή για αρκετή ώρα και όταν βγήκε έξω, του είπε ότι στη δικιά σας γενιά θα έρθει και τον ειδεί το οροζόντα με τα μάτια σας. Υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό το περιστατικό. Είναι, όπως... είναι από το Μαυροκέφαλο, τον Ανέστη που έχει γραφτεί. Ένας... ναι. Θα είναι τώρα γύρω στο 45, ναι. 50, κάπου εκεί μέσα. Ναι, ναι. Επειδή το είπε κάποιος ο οποίος είναι στην επισκοπή το εξής, ότι ο πατριάρχης αυτός θα είναι ο τελευταίος. Επίσης και ο αρχιεπίσκοπος αυτός ήταν ο τελευταίος. Γιατί συζητείται για να λάβει, λέει, όχι πάντα Έλληνας, υποτίθεται Έλληνας με τουρκική υπηκότητα πατριάρχης, αλλά θα αρχίσει από τη Ρωσία και να αλλάζει τα πατριαρχία, ας πούμε, ανακόσο ο κράτος ή πατριάρχης. Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλές, υπάρχουν πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις. Εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι, μια πληροφορία που ήρθε μόλις χθες στο γραφείο, από, μάλλον σήμερα το πρωί, από έμπιστα, από μια φίλη μου δικηγόρα, η οποία έχει συναναστραφές μέσω της αδερφής τους με μεγαλοεβραίους. Αυτός λοιπόν ο μεγαλοεβραίος, άντρας της σύζυγος της αδερφής του, ετοιμάζεται το Μάιο να φύγει οριστικά από την Αθήνα και να πάει στο χωριό. Και το ρώτησε πώς θα μετακομίσετε εσείς, αφού όλα εδώ είναι, στην Αθήνα έχετε τα πράγματα, πώς θα φύγετε να πάτε στο χωριό και να κατοικήσετε μόνιμα εκεί.
και της αποκάλυψε ο Εβραίος ότι τα σχέδιά μας είναι ότι όλα αρχίζουν το Μάιο. Αυτό το Μάιο. Αυτό το έμαθα σήμερα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επικρατήσουν και πότε βγαίνουν τα σχέδια, γιατί τα σχέδια ουσιαστικά θα υλοποιηθούν τα σχέδια του Θεού στο τέλος. Αλλά σίγουρα από αυτό βγαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί όλων αυτών των εγκεφάλων, των μεγαλοεγκεφάλων και των μεγιστάνων του πλούτου για την ανθρωπότητα, τους οποίους τους βλέπουμε. Μιλάνε, ας πούμε, για τη διάλυση της Τουρκίας. Η διάλυση της Τουρκίας είναι αποφασισμένη πλέον. Και δεν αφορά ότι θα διαλυθεί μόνο και μόνο για να ευνοηθεί η Ελλάδα και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γεωπολιτικά, είναι συμφέροντα τα οποία παίζονται με τους αγωγούς. Την έχουν μοιράσει γιατί πλέον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων. Εξυπηρετεί η ίδρυση ενός κουρδικού κράτους που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε ότι όταν δημιουργηθεί κουρδικό κράτος, τότε θα αρχίσουν να βλέπετε τα γεγονότα. Ποιος μας το επιβεβαίωσε αυτό, την προφητεία έμεσα, το διάβαζα και δεν το πίστευα, ο Μητροπολίτης Μόρφου. Τι έλεγε στον Αναστασιάδη, του έστειλε μια επιστολή, δεν του είπε για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά του λέει, τερμάτισε τις συζητήσεις για το Κυπριακό. Πρώτα να δημιουργηθεί, λέει, το κουρδικό κράτος και μετά, λέει, να προχωρήσετε τις συζητήσεις. Γιατί ξέρει την προφητεία του Αγίου Παϊσίου. Και υπάρχουν οι προφητείες, έχουν επαληθευτεί. Ο Άγιος Παΐσιος είχε μιλήσει για την οικονομική κρίση. Σήμερα τη ζούμε. Τα είχε πει όλα ξεκάθαρα. Άρα οι Άγιοι βλέπουν πολύ μπροστά, αλλά δεν ξέρουν τον χρόνο. Ναι, αλλά είναι και σχέδιο αυτό από τη νέα εποχή, πριν τα πει ο Πατέρ Παΐσιος, τα οποία μπορεί να τα έχει διαβάσει, να τα γνωρίζει. Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα το ανέφερα και στην εκπομπή στην Πειραϊκή Εκκλησία προχθές. Βλέπουμε να μένεται ένας πόλεμος μεταξύ των μεγιστάνων του πλούτου. Απ' τη μια είναι η οικογένεια Ροκφέλλερ και ο Σόρος και απ' την άλλη είναι ο Ρότσιλ. Προσπάθησε ο Ροκφέλλερ να βγάλει δικό του πρόεδρο που ήταν υποστήριζε τη Χίλαρη με τον Σόρος. Ο Ρότσιλ είχε προετοιμάσει στον αμερικανικό λαό σιωπηρά μέσα από τις διαδικασίες, ακόμη και με τα Μίκι Μάους τον έβγαλαν και στα Μίκι Μάους, είχε ετοιμάσει ως πρόεδρο τον Τραμπ από τη δεκαετία του 90. Και στις κάρτες. Λοιπόν, κατάφερε και επικράτησε ο Ρότσιλ όσο αφορά τον Τραμπ. Μην περιμένετε πολλά και από αυτόν. Ναι. Θα σας αποκαλύψουμε κάτι και σε βιβλίο. Είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας στην Αμερική που είναι γραμμένος στη λεωφόρο της δόξης. Ξέρετε τι είναι η λεωφόρο της δόξης? Αυτοί που παίρνουν Όσκαρ και παίρνουν μεγάλα βραβεία. Τους γράφουν, ναι, τους γράφουν εκεί σε ένα δρόμο στο Λος Άντζελες που λέγεται λεωφόρος της δόξης. Εκεί λοιπόν έχουν ένα σήμα στη λεωφόρο της δόξης. Ξέρετε ποιο είναι το σήμα που μπαίνει? Η Πεντάλφα. Ο γαμπρός του είναι Εβραίος. Λοιπόν, διεθνής σημανισμός. Τώρα, από τη σύγκρουση των δυο μεγιστάνων, δεν ξέρουμε αν θα το εξωτερικεύσουν ή θα γίνει εμφύλιο στην Αμερική. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος να γίνει εμφύλιο. Τώρα λένε ότι θα το αποδώσουν ένα σκάνδαλο μεγάλο στον Τραμπ για να τον διώξουν από την Προεδρία. Και αρχίζουν και άλλοι λένε θα τον δολοφονήσουν. Άλλοι λένε για το θέμα της δολοφονίας είναι πολύ μικρό το ενδεχόμενο, γιατί από ό,τι μου αποκαλύφθηκε από άνθρωπο δικό του, δηλαδή του Τραμπ, δεν εμπιστεύεται την ασφάλεια την αμερικανική και έχει ένα ειδικό ιδιωτικό στρατό, γιατί δεν θέλει να την πατήσει όπως ο Κένεντι. Και έχει 350 άτομα τα οποία τα πληρώνει ο ίδιος. Δεν εμπιστεύεται αστυνομικούς, δηλαδή, από την τάξη. Και αυτό μικραίνει το ενδεχόμενο, έχει το ελαστοχιοποιεί το ενδεχόμενο της δολοφονίας του. Άρα πάνε στο ενδεχόμενο του σκανδάλου. Τώρα καλλιεργούν ότι είχε σχέση με τη Ρωσία και πάνε να του δώσουν σκάνδαλο εκεί, όπως τον Νίξον τότε. Αν δεν τα καταφέρουν και εκεί, μπορεί να έχουμε εμφύλιο στην Αμερική. Μπορεί να έχουμε ένα τράνταγμα μεγάλο, το οποίο δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε είμαστε σε εξελίξεις. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Γι' αυτό μέσα και θεώρησα καλό να ακούσουμε και για τη Σύνοδο. Πρέπει να ξέρουμε που πατάμε και να είμαστε αγκαλιασμένοι, να έχουμε στην ψυχή μας αγκαλιά, να πορευόμαστε με τον Χριστό και την αλήθεια. Να προστατευόμαστε από όλα αυτά τα αγκάθια που μας πετάνε στον δρόμο και να μην πληγωθούμε. Να μαθαίνουμε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Να μην μένουμε μόνο σε αυτή την ενημέρωση που μας δίνουν απ' έξω, που είναι τα ελεγχόμενα. Να κοιτάμε, να ψάχνουμε. Να παίρνουμε πληροφορία. Όπως έπειρε ο πατήρ Εφραίμου Κατουνακιώτης, με την προσευχή, να ζητάμε με την προσευχή μας να μας πληροφορήσει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να βαδίσουμε. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα πορευτούμε σωστά. Κάποιες εκκλησίες
ενημερώνουν το ποιμνιό τους, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει πολύ. Μην περιμένετε εσείς, μην περιμένετε από εκεί. Διότι έχει εξαπλωθεί ο οικουμενισμός σε μεγάλη έκταση, οπότε οι περισσότερες Μητροπόλεις, δηλαδή το 99% των Μητροπόλεων, σας είπα ότι 3-4 είναι στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι έχουν ορθόδοξο φρόνημα και πασχίζουμε τώρα εμείς να τους ενώσουμε αυτούς τους 4 για να κάνουμε μια ημερίδα. Να μπορέσουμε δηλαδή, και ευχηθείτε να μπορέσει να γίνει αυτή η ημερίδα. Οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι, 75-78, πού είναι. Επομένως, μην περιμένετε από τους Μητροπολίτες, μην περιμένετε από τις ερωτήσεις. Για τα ονόματα να γίνει μια. Για να φανείτε, τα θέματα της νέας τάξης έχουν το πολιτικό σκέλος, έχουν και το θρησκευτικό. Το θρησκευτικό σκέλος το ακούσατε απόψε, είναι ο οικουμενισμός. Και έφτασε στο σημείο, για παράδειγμα, και αυτό είναι το συμπερακτικό, το λέγαμε, αλλά να το πούμε και να το ακούσουν και όσοι δεν ήταν εδώ, να φτάσει στο σημείο ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, να λέει στους μαθητές του Λυκείου σε συνέντευξή του ότι αμφισβητήσε πάντοτε, και αυτό το κάνει και μέχρι σήμερα και κάθε ώρα, τον ίδιο το Θεό. Και παλεύει. Και το παλεύει. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Μην ξέρει ότι δεν έχει ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Και να λέει ότι η στάση του, το ρωτήσανε ποια είναι η στάση του απέναντι στο θάνατο, αν θα πρέπει να τον αντιμετωπίζει ο άνθρωπος με φόβο ή με ελπίδα. Ότι υπάρχει δεύτερη παρουσία και ο παράδεισος, να είμαστε κοντά στον Χριστό, που οι χριστιανοί δεν σκιάζονται το θάνατο, γιατί ο Χριστός κάτι τον κατήργησε. Είναι ένα πέρασμα. Λοιπόν, και απάντησε ότι αυτό το θέμα δεν το έχω λύσει και εγώ ακόμη το ψάχνω. Είναι φρικτά αυτά. Βλέπετε δηλαδή που βαδίζουν. Δηλαδή βλέπετε πόσο έχει εισχωρήσει ο οικουμενισμός ακόμη και στα ανώτατα κλιμάκια του Ιερού Κλήρου. Δεν είναι τυχαίο που η ψυχή μου δεν τον πάει. Ναι. Μου είχαν πέρυσι στις 2 Ιουλίου προσκλήσεις και είχαν τους άθειους μέσα, τον Τέρνις Κουίκ και τα λοιπά. Και τους, επειδή ήμουν εδώ έτσι με μακριά, με πέταξαν έξω. Τον έκανα διακάκι. Στις 2 Ιουλίου που ήταν τα εγγένεια στη Μητρόπολη. Εγώ στον Άγιο Παντελεήμονα χαρνών μένω. Α, τότε. Είχαν βγάλει πολύ κόσμο τότε λόγω του. Όχι, αλλά εγώ δεν, και λέω, φιλήστε το χέρι του Γερμαναρά. Και δεν άναψε ούτε ένα κερί. Και του το είπα. 2 εκατομμύρια να μου δώσουν, έχω μείνει στον Άσο. Και έχω φάει μεγάλο χρησιμοποιητή 3 φορές στο Σταυρό. Το οποίο εμένα με προβλημάτισε. Από του Ιγνάτιου, τον αδελφό, τον Γιωργακόπουλο. Λοιπόν. Πατάγαμε κάτω στο Σταυρό που πήγαμε στα μοναστήρια της Ουρμπανίας. Ήταν ό,τι το χειρότερο η καταστροφή μου. 10.000 ευρώ έχω δώσει στο ραδιοφωνικό σταθμό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Και τώρα που είναι η Κωνσταντίνα Ιτζίλου, δεν λέει για τα Άγια Λείψανα που βρίσκονται. Τα λέει μόνο μία φορά. Και χτες. Και χτες μίλησα με τον Κώστα τον Δαδύλη. Δεν τα λέει, τα λέει μόνο μια φορά, δαιμονίζεται. Ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις. Δεν τα λέει. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τι να πούμε τώρα. Υπάρχουν, σας λέω, αλλά εγώ δεν βγήκα. Να προσκυνάω στην Παναγία την Ελευθερότρια, επειδή δεν ήμουν ψεύτικες νυχάρες, βαμμέν και με κόκκινες, με ψεύτικες βουλεφαρίδες και με νυχάρες. Και να μου λέει ο άλλος, τον έκανα διάκο και ήτανε ο Πάτερ Χριστόδουλος και μου λέει έξω κυρία μου. Μάλιστα. Και πάω και βγάζω, δηλαδή επίσημη, ποιοι επίσημοι λέω οι άθεοι, και μου είχαν τις μαύρες μέσα, με τα μήνια. Και μένα με πλήγωσε πάρα πολύ, δεν έχω πρόβλημα, λέω την αλήθεια. Δεν κρίνεις και δεν καταφέρουμε κανένα. Σε παρακαλώ, μην χαίρετε στα αυτιά, γιατί έχω φάει χαστούκι. Έχω φάει μεγάλο χαστούκι, τα λέω με το όνομά τους τα πράγματα. Μη χαλάμε τη γη. Δεν θα γίνει αυτιά. Συγγνώμη, δεν θα γίνει αυτιά. Δεν με έχει βοηθήσει κανένας. Έχω δώσει, μου έχουν δώσει χαστούκια. Ναι, αλλά τώρα να ηρεμήσουμε. Προσωπικά να τα μάθουν εδώ πέρα. Τα παραπολιτικά προχθές κάνανε μετά τις 12 το βράδυ, είχαν φέρει κάποιους συνεργάτες του Μαζαράκη και κάνανε δείξη για μια οργάνωση που αριθμεί 100-120 χρόνια για τους προσκυνητές και δεν ξέρει κανένα. Μια οργάνωση διεθνή. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο θέμα που βγαίνει λίγο. Καλά, είναι, ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα. Εγώ σας λέω πάντως τα δύο σχέδια. Το ένα είναι το πολιτικό σχέδιο, το οποίο το βλέπουμε μετά τη νέα τάξη, πώς μας πιέζει οικονομικά, πώς μας πιέζουν από 1000 δυο πλευρές σαν λαό.
και να χάσουμε την πίστη μας. Πολλοί είναι ή επιτυχάνουν την αφρόκρεμα της κοινωνίας μας, την νεολαία μας, να τη διώξουν στον εξωτερικό και να πάει να διαφθαρεί εκεί, γιατί υπάρχουν επιδημίες αλλίωσης της πίστης στο εξωτερικό. Δηλαδή αλλοιώνονται τα παιδιά μας, γιατί ακριβώς διδάσκονται στην πράξη των οικουμενισμών. Λοιπόν, και από τη μια πιέζονται λοιπόν οικονομικά, πιέζουν οικονομικά την Ελλάδα για να διώξουν τα παιδιά μας την νεολαία. Και από την άλλη μας φέρνουν τους Ισλαμιστές. Είναι τα δύο θηρία του Αγίου Αναστασίου που λέει πως τη συντρίβουν, αλλά ακόμη δεν έχει μιλήσει ο Θεός. Ή μάλλον μιλάει μέσα των Αγίων του, αλλά εμείς δεν τον ακούμε. Καλό θα είναι, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα σας πω και θα σας προσκαλέσω, θα είναι πολύ δυνατή η συζήτηση. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έδωσε ολόκληρη την περιουσία του για το τάμα του έθνους. Λοιπόν, μόνο να σας πω, που θα έπρεπε να ξεσηκωθούμε όλοι, τα χρήματα που είχαν μαζευτεί το 1974 από τους γονείς μας, από τους πατεράδες μας που μαζεύτηκαν με έρανο, ήταν 900 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά τα φάγανε κάποιοι. Τα φάγανε όλοι, ναι. Και αυτό ο νόμος του κράτους λέει ότι αυτά είναι αναλαπλωτίοντα, όπως το λένε και. Άρα παρανομεί το ίδιο το κράτος. Παρανομεί το κράτος. Τι γίνεται, βέβαια, μπορεί σήμερα να μην υπάρχει, να έχουν παραγραφεί αυτά τα αδικήματα που είναι ποινικά, να έχουν παραγραφεί. Αλλά ωστόσο από το Θεό δεν έχουν παραγραφεί. Τι απάντησε λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος στην εισαγγελέα, και εκείνη το φοβερό στον εισαγγελέα, κάνει προανάκριση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές ακόμη που αντιδρούν. Και έκανε προανάκριση. Η επίσημη λοιπόν Τράπεζα της Ελλάδος απάντησε την πρώτη φορά ότι δεν διατηρούσε λογαριασμούς για το τάμα του έθνους. Οι εισαγγελικές αρχές λοιπόν τις κοινοποίησαν όσο όφηναν, λέει κάποιο λάθος. Θα έγινε και κοινοποιούν τον λογαριασμό που είχαν κάπου, τον βρήκαν από κάποια άλλη τράπεζα, από κάποιο χριστιανό που κρατούσε την απόδειξη που είχε δώσει χρήματα και κοινοποιούν τον λογαριασμό. Η δεύτερη απάντηση του κυρίου Στουρνάρα, που ήταν και εκολαπτώμενος πρωθυπουργός, υπουργός οικονομικών. Τα ποντίκια και οι κατσαρίδες δυστυχώς κατέστρεψαν τα αρχεία μας και δεν μπορούν να σας δώσουν στοιχεία. Και λέω, δεν είχαν λίγο ποντικό φάρμακο και λίγο κατσαριδοκτόνος να αντιμετωπίσουν. Αυτός ήταν δίποδα. Προφάσισε αναμαρτίες. Ήταν δίποδα τα ποντίκια και δεν τα πιάνε. Τι να πούμε, αυτά έτσι απαντάνε και έτσι εμπέζουν το λαό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χτίζεται το τέμενος και το κλείνουμε έτσι με αυτό. Ναι, το τέμενος χτίζεται με προϋπολογισμό του κράτους. Χτίζεται σε οικόπεδο που παραχώρησε το πολεμικό ναυτικό στο Βοτανικό και χτίζεται με ένα προϋπολογισμό, επίσημος προϋπολογισμός του κράτους, δηλαδή με χρήματα δικά μας, είναι ένα εκατομμύριο. Είναι ψέματα. Τα σίδερα ψέματα. Υπάρχει λοιπόν το έγγραφο της Δώρας Μπακογιάννης ως Υπουργός Εξωτερικών που είχε κάνει τον πρώτο προϋπολογισμό για το τέμενος, θα μας τα πει ο κύριος Αναγνωστόπουλος, και ήταν στα 80 εκατομμύρια. Και υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο έχει πέσει στα χέρια μας και είναι στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστόπουλος έχει λοιπόν τα χρήματα και δεν θα βάλει ένα ευρώ το κράτος για την ανέγερση του τάματος. Έχουν όλα τα χρήματα. Δεν ζητάει χρήματα το κράτος. Ζητάει μόνο να νομοθετήσει που ακριβώς θα γίνει. Και δεν το κάνει. Κατά μας τα πει όμως την επόμενη. Μας είπατε πράγματα που ούτε και ούτε ξέρετε. Δηλαδή κάποιοι να Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα 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 είμαι σίγουρο